Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από τη Σόνη Καρίνα. Γιώργος Ξανθιώτης και Γεράσιμος Αθάνατος, ο γνωστός και ως Τζέρι και γνωστός ως Γιωργάρας αντίστοιχα στα μικρόφωνα. Στο μικρόφωνο, γιατί ναι, έχουμε, είμαστε λίγο low budget. Πλάκα κάνω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να είμαι μαζί σου εδώ πέρα για ένα πολύ ωραίο podcast και ένα πολύ δυναμικό podcast. Και εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση εδώ πέρα που κάθομαι, καλά είναι. Α, είσαι και εσύ απέναντί μου. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έτσι ακριβώς. Όχι, όχι. Έχουμε να καταπιαστούμε με Elite και κύπελο και θέλω να κάνουμε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χαράλαμπο Ιακωβίδη να πούμε που μας παραχωρεί το γήπεδο. Φυσικά μας παραχωρεί το γήπεδο δωρεάν κιόλας. Ναι, δεν μπορούσε να μας χρεώσει. Επιλέγει να μην το κάνει και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να. Ο οποίος παίζει και με τους MNP, έτσι. Είναι δηλαδή παρόντας στην Elite by Novibet. Φυσικά και προτρέχεις μου φαίνεται. Έχουμε για τους MNP και μια αποκλειστικότητα έχω να δώσω για τους MNP. Ωραία, μ' αρέσει. Βεβαίως. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Κύπελο και Elite, τι μας κάνει? Κυπελίτ. Κυπελίτ, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς, Κυπελίτ. Βέβαια. Πολύ ωραίος τίτλος. Καλώς, νομίζω. Πιασάρικος. Καλώς είναι, ναι. Ακέντριζε εκεί πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα, άμα είχαμε και στο μπασκετάκι μια ωραία εφημερίδα. Έχουμε τον καζέτα. Δεν μας φτάνει, τον καζέτα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, Elite, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Ναι. Και για Elite και για Κύπελο. Κύπελο, όχι τόσο, να είμαστε ειλικρινείς. Είχαμε γιατί μιλήσει και στο πρώτο podcast. Είχαμε μιλήσει στο πρώτο podcast για το Κύπελο και πολλές ομάδες από τότε δεν έχουν ξαναπαίξει για το Κύπελο. Ναι. Δηλαδή μετά από σχεδόν ένα μήνα. Γιατί πιο πολύ υπήρχαν τα πρωταθλήματα πλέον. Υπήρχαν τα πρωταθλήματα στο μπασκετάκι. Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, ναι, ναι. Ξεκινάμε με την Elite. Ναι, έτσι μια έκπληξη. Έκπληξη. Ναι, γιατί βλέπω έχεις το κινητό. Θες να βάλεις κάτι, ένα βιντεάκι, να ακουστεί κάτι. Μου έκανε λίγο spoiler, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν σχετικά με αυτό. Δεν λοιπόν, θα το βάλω τώρα. Αμάν, τι έχουμε. Αυτή τη στιγμή, μισό. Έρχεται. Το ακούς αυτό? Ναι, η κόρνα γιατί. Ξέρεις τι είναι. Τι δεν είναι κόρνα, είναι τρένο. Είναι το τρένο, το Slam Dunk Drunk, το αίτητο τρένο με 5 βαγόνια, 5-0, νίκες ήττες. Slam Dunk Drunk λοιπόν στην κορυφή, αίτητη. Golden Rail Warriors είναι το τρένο. Τι ρε εσύ, τρένο δεν είναι. Οκ, εντάξει. Οκ, για συνέχεια. Πάω. Απλώς το είχα αναφέρει σε μια συνέντευξη με τον Καλαμαρά και του άρεσε κιόλας και το υιοθέτησα. Από εδώ και πέρα Slam Dunk Drunk ίσον τρένο. Πίνουνε μπύρες στην κορυφή για να σου. Ναι. Για πίνουν μπύρε στην κορυφή και πολύ ωραίο το λογότυπό του. Slam Dunk Drunk τρένο. Έχει καθιερωθεί πλέον. Αυτό είναι, επειδή είμαστε πολύ δημοκράτες, το αποφασίσαμε και έτσι θα είναι. Πλάκα κάνω. Στην κορυφή όλων. Στην κορυφή όλων μέχρι στιγμή με 5-0 αίτητη. Με ένα ρόστερ πάρα πολύ ποιοτικό που έχουν κατεβάσει. Έχουν έτσι ακριβώς. Μιντζαρίδης 18,6 πόντι. Μίντζα the Ninja. Ακριβώς. Έτσι. Και ο Λάβος με 12,5. Αλλά νομίζω ότι δεν φτάνει, δεν πρέπει να σταθούμε τόσο στα μετρήσιμα, στα στατιστικά για όλες τις ομάδες, αλλά κυρίως για τους Slam Dunk Drunk, οι οποίοι είναι overall ομάδα. Ναι. Δεν έχουν κάποιο πάρα πολύ ισχυρό δόρυ, κάποια αιχμή του δόρατος. Ξεκίνησαν με το καλημέρα με τεράστια νίκη, κέρδισαν τον Άξονα. Κέρδισαν τον Άξονα, φροντιστήρια Άξονας. 5 νίκες οι οποίες έχουν γίνει απέναντι σε Axona, Lethal Pistols, Street Elite, Big Babes και Manchester United. Πολύ μεγάλες νίκες. Πολύ μεγάλες νίκες. Big Babes πρωταθλητές της Master League πέρυσι. Έτσι ακριβώς. Ο Axona πρωταθλητής της Elite. Φυσικά. Mm-hmm. Οι Big Babes έφτασαν κοντά στο να κερδίσουν 73-66, δύσκολα σύμφωνα με τους ίδιους τους Slam Dunk Drunk ήρθε αυτή η νίκη. Manchester United, η οποία παρά τις απουσίες που είχε, έβαλε 94 πόντους σε ένα παιχνίδι το οποίο εντάξει, δεν μπορούσε να το διεκδικήσει, αλλά και πάλι το να βάζεις 94 πόντους σε μια ομάδα η οποία είναι αίτητη, στη μοναδική αίτητη ομάδα μάλιστα στην Elite by Novibet, σίγουρα είναι κάτι για το οποίο μπορείς να είσαι περήφανος και να το κρατήσεις για την συνέχεια, η οποία αναμένεται πολύ πολύ ανταγωνιστική. Καλά, Γεράσιμη, η Manchester United πάντως διαθέτει πάρα πολλές καλαθομηχανές, έτσι. Έχει Νίκο Καλλιόρα εκεί πέρα. Νίκο Καλλιόρα. Πραγματική μηχανή σκοραρίσματος. Και Καρακώστα, ο οποίος ήταν ο πρώτος scorer στην Summer Elite. Και πρώτος σε λάθη, ότι τα λέμε πάντα αυτά. Πρώτος σε λάθη, αμαύρε, τι φίδι είσαι εσύ, αμέσως στα λάθη. Πρέπει να λέμε και τα λάθη. Έτσι είναι. Εντάξει, έπαιρνε πολύ την μπάλα στο χέρι του, όπως σημαίνει και φέτος. Απλώς είναι και ο Καλλιόρας εκεί πέρα, κατεβάζει και αυτό την μπάλα, οπότε έχει ξεκουραστεί λίγο. Καλλιόρας είναι καθαρό διάρρη, να σου πω, Γεράσιμε. Είναι καθαρό διάρρη. Πολύ πιο αποδοτικό, το βλέπουμε και στο Στεφανινά. Ότι όταν δεν κατεβάζει την μπάλα έχει πιο πολλούς χώρους, έχει την πιο μεγαλύτερη ελευθερία να τρέχει στο κέντρο και να φεύγει μετά στον ευνηδιασμό πριν να γίνει το σουτ του αντιπάλου. Πράγματα που δεν αποτυπώνονται εύκολα στατιστικά. Δηλαδή αυτές οι κινήσεις στο χώρο ακριβώς.
που μετά περιμένεις ένα καλό πασέρ να σου δώσει την μπάλα. Σωστό. Τέτοιους πασέρ θα συναντήσεις και στη United πιθανώς, γιατί είναι, μιλάμε και η ομάδα elite τώρα της σύστημα. Σωστά. Και επίσης, ο Καλλιόρας πολλές φορές από ομάδες, όχι τόσο στην elite, κυρίως σε χαμηλότερες κατηγορίες και κυρίως με την φανέλα της πολύχνης 5 Gold, στοχοποιείται όταν κατεβάζει την μπάλα από κάποιες ομάδες. Δηλαδή τον Μπλάρουν έχω δει και μάλιστα μία ομάδα έκπληξη, δεν θα την αναφέρω. Το έκανε επίτηδες, έχω μία αποκλειστικότητα. Anyways, είμαστε στην elite αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ας πούμε λίγο για το Slam Dunk Drunk. Ας πούμε για το Slam Dunk Drunk, να ξεφύγαμε λίγο. Διαθέτουν στην ομάδα και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γυμναστής, τον Πάρη τον Δημητριάδη. Α, γυμναστής, ναι. Ναι, έχω μάθει, έχω μάθει ότι ο Πάρης βοηθάει πάρα πολύ τον Διονύση τον Στρούζα, παρότι είναι αντίπαλοι. Τον έχει προσωπικό γυμναστή ο Διονύσης. Α, πολύ ωραία. Ναι, σου δίνω και εγώ πληροφορίες. Ναι, φυσικά. Σαν δημοσιογράφη. Θα πρέπει να έχουμε τις πηγές μας, έτσι. Έτσι είναι. Να ξέρουμε τα πράγματα, το που τα μαθαίνουμε. Σωστά. Slam Dunk Drunk λοιπόν μπορεί και να έχουν μαθήματα μέσα με τον Δημητριάδη, δηλαδή γυμναστικής, για να γίνονται πιο ταυραντισμένοι, πιο γυμνασμένοι, να το πούμε έτσι. Λαϊκά τώρα. Ναι, ναι. Αρχικά είναι ανική ομάδα. Με ωραίους ρόλους, ο καθένας έχει το ρόλο του, ξέρουν πώς να τρέξουν, ομάδα που είναι δεμένη, φαίνεται ότι έχουν ξαναπέξει. Σίγουρα. Ο Μιλιαρίδης με τον Τσάμογλου έχουν παίξει μαζί, έχουν παίξει σε μια ομάδα στο καλοκαιρινό. Στα Λαμόγια, ναι, ναι, στα Λαμόγια. Τα οποία μόνο Λαμόγια δεν ήταν, αλλά. Όχι, δεν μου πήγαινε η καρδιά να σου λέω έξι, ρε φίλε, αλήθεια. Αλλά είναι ισπανικό, ήταν Λα. Ναι, ναι, ήταν έτσι ωραίο. Ωραίο όνομα. Και αυτή η μπογιά φυσικά δεν σβήνει. Αυτή η μπογιά δεν σβήνει. Ακριβώς. Είμαι φωτιά που δεν σβήνει, λοιπόν. Το μόνο που δεν είδαμε από το Slam Dunk Drunk είναι το Slam Dunk. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι, νομίζω όλα τα άλλα τα έχουμε δει πραγματικά. Αλλά μάλλον μπορεί να κρύβουν και αυτοί κανένα στο μανίκι, Γεράσιμο. Μπορεί να κρύβουν και αυτοί κανένα στο μανίκι. Πάμε από πάνω προς τα κάτω, υπενθυμίζουμε, όπως είναι αυτή τη στιγμή ο όμιλος. 5-0 Slam Dunk Drunk. 5-0 Slam Dunk Drunk. 27 δεκάτου να υπενθυμίσουμε, γιατί άμα γίνει κάτι άλλο μετά, μην στέλνουν μήνυματα γιατί δεν το αναφέρατε. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι 4 και 28 το απόγευμα. Ακριβώς. Πάμε με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη χρονική στιγμή. Ναι. Δεύτερη θέση λοιπόν, Lethal Pistols. Λυπήσανε με άλλο φημί με την αρχή, αλλά είναι πιο κάτω στη Masters League. Ναι, και αυτό είναι παράδοξο. Και βλέπουμε στην Elite Bank ότι ήταν δεύτερη. Πραγματικά και. Μιλάμε για πραγματικά λόγω τα πράγματα. Προέρχονται και από πολύ καλή νίκη. Ναι, επί των Σικάριος. Κερδίσανε Σικάριος. Τριαμπλουστικότατη νίκη, 98-75. Με Αλεξανδρίδη να κάνει πράγματα και θάματα, έτσι. 38 πόντους να θυμάμαι. Τα Αλεξανδρίδης. Και εάν δεν με απατώνει οι πληροφορίες μου, ιδιαίτερα δραστήριος και στην παραλία, ο Αλεξανδρίδης. Αυτό δεν είμαι σίγουρος. Δεν τον έχω δει εγώ προσωπικά, αλλά μπορεί να τον έχουμε δει αργότερα. Okay. Σε προηγούμενη, όχι αργότερα, προηγούμενη. Σε άλλες παρουσίες. Μια χαρά. Χάσανε από τους MNP. Κερδίσανε τους Σικάριους. Οι οποίοι Σικάριους κερδίσαν τους MNP. Δηλαδή τι βλέπουμε στην Ελλάδα. Χαμός, έχει γίνει μπουρδούκλωμα για τα καλά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και από Πόρτο Θεσσαλονίκη. Είναι 106-52. Ναι, είχαν. Αυτό ακριβώς θα έλεγα μετά, πραγματικά με πρόλαβες. 106-52, όχι, βρίσκεται. Πάρα πολύ εμφαντικό παιχνίδι. Μπήκανε πάρα πολύ δυνατά στην Elite by Novibet. Απέναντι σε μια Manchester United που εντάξει. Είχε τις ελλείψεις της. Ακριβώς. Γενικότερα έχει ελλείψεις και φέτος και στο καλοκαιρινό η Manchester. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Manchester, ο Καρακώστας, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το roster που έχει. Αλλά το θέμα είναι να μαζεύονται. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό για τη Manchester φέτος. Να μαζεύονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα στο μπασκετάκι συνολικά. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχουν παρουσίες σταθερές στην ομάδα, πρώτον δεν χτίζεται η χημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και δεύτερον, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα μετά. Φυσικά. Μετά και θα πρέπει να στηριχτείς άλλες μονάδες. Και φυσικά, όπως προείπαμε στο προηγούμενο podcast της Master που κάναμε με τον Στέλιο Παρθενάκη, τα roster δεν παίζουν μπάσκετ. Δηλαδή, μια ομάδα μπορεί να έχει στο roster της δηλωμένο το LeBron James, αλλά αυτός να μην έρθει ποτέ μέσα στη χρονιά. Σωστό. Δεν είναι μονάδα μέτρησης αυτό. Μπορεί να το κάνει για να τρομάξουν τον αντίπαλο, που λέω, στο γνωστό καμουφλάζ στον πόλεμο. Είναι και αυτό και ξέρω από μέσα υπάρχουν αρκετοί παίκτες της Elite by Novibet που πραγματικά έχουν κάνει φίλο και φτερό και την προκήρυξη και τις ομάδες και τα matchups και βλέπουν και βίντεο και κάνουν και scouting. Αρκετοί παίκτες είναι. Αρκετοί. Το πράγμα παράδοξο Γεράσιμε που τώρα το έπιασε το μάτι μου είναι ότι οι Pistols έχουν καλύτερο συμπλήν σε πόντους από τη Slam Dunk Drunk. Έχουν, ναι, έχουν 67 πόντους, και ενώ οι Slam Dunk Drunk έχουν συν 64. Ναι, και έχουν κάνει δύο νίκες παραπάνω. Είναι αίτητη. Είναι αίτητη, ναι. Είναι ένα ακόμα από τα πολλά ενδιαφέροντα που μπορούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε στην Elite by Novibet. Να πω για τους πιστολάδες μας, επειδή θέλω να το πω. Τους πιστολάδες μας. Τους πιστολάδες μας, γεια. Βεβαίως. Τους lethal πιστολάδες μας. Ότι φέτος έχουν κάνει καλύτερες μεταγραφές από πέρυσι. Εγώ βλέπω καλύτερη ομάδα σε σχέση με πέρυσι. Έχουν πάρει τώρα Αλεξανδρίδη, έχουν πάρει Βενιζέλο Γεωργίου, παίχτες δηλαδή των τοπικών πολύ δυνατούς. Παίχτες δηλαδή που μπορούν να δημιουργήσουν πολύ καλούς ρόλους σε μια ομάδα.
Και οι Pistols στην αρχή είχαν πολύ κακές ήττες. Είπαμε και στο προηγούμενο podcast χάσανε από την Team Decay με μεγάλη διαφορά. Ναι. Και βλέπουμε όμως σιγά σιγά να αναθαρούν. Δηλαδή τώρα κερδίσανε Sicarios. Κερδίσανε Sicarios. Είναι ομάδα με, με πολλούς τίτλους στο ρεπερτόριο. Φυσικά και σούπερ τιμή Sicarios. Εντάξει, δεν το συζητάμε αυτά. Και πάντα πολύ βαριά φανέλα και πολύ βαρύ όνομα. Για όσο θα αγωνίζεται στο μπασκετάκι, λογικά θα το έχει αυτό. Πάντα θα μνημονεύονται οι Sicarios. Είναι μεγάλη ομάδα. Ναι, νομίζω ότι το παιχνίδι που έπαιξαν με τους Sicarios Lethal Pistols πρόκειται για ξέσπασμα. Ναι. Περί ξεσπάσματος. Πολύ μεγάλη. Πριν από αυτό, θα τολμούσα να πω ότι ξεκίνησαν την φετινή σεζόν σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι τέλειωσαν την περσινή. Ναι. Άμα μιλάμε πάντα για Winter. Ναι, αυτό με τους Sicarios απροσδόκητο θα έλεγε κάποιος, σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε δει από τις δύο πλευρές μέχρι τώρα. Εντάξει, να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν και ομάδες με λιγότερα παιχνίδια μέχρι στιγμής, γιατί υπάρχουν τα γνωστά ρεπό ναι, που έτσι, έχουν έτσι γίνει. Η Street Elite είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή με δύο νίκες, τρεις ήττες. Δύο νίκες, τρεις ήττες. Έκαναν μία ήττα από τους Πόρτο Σαλόνικο, η οποία ναι, ήταν απίστευτο σοκ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί νομίζω η Πόρτο Σαλόνικο που είχαν βρεθεί πίσω ακόμα και κοντά με 20 πόντους, το μόνο που τους κρατούσε πίσω νομίζω ήταν η αστοχία. Ναι. Όχι το μόνο, το κύριο εν πάση περιπτώσει. Γιατί είχαν χάσει πάρα πολλά lay-up, πάρα πολλά τρίποντα. Από κάποιο σημείο και μετά τα βρήκανε. Οι Street Elites δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν. Ίσως και να επαναπαύθηκαν, γιατί είχαν την υπέρ τους διαφορά σε πολύ μεγάλα ύψη, σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ναι. Street Elite, οι οποίοι έχουν γνωστούς παίκτες για τη διοργάνωση. Αυτό που λέγαμε από την development. Ναι, Τάριος Καλλιοφίλης. Τέντσι και οι Πατήκες έχουν δημιουργήσει τη Street Elite, ωραία ομάδα. Και ο Στεριόγλου. Πολύ καλά παιδιά, πολύ δυνατή ομάδα. Και ο Στεριόγλου και ο Τάσιος. Ναι. Έφυγαν από την ομάδα που τους ανέδειξε, τους Σαλονίκη, να τα λέμε αυτά. Ακριβώς. Η οποία πλέον αγωνίζεται στην development. Από τα Σαλόνια. Στα σαλόνια. Έτσι ακριβώς. Στα σαλόνια της Elite by Novibet. Ναι. Και ο Φώτης Τευσιανός είναι στους Street Elite. Ακριβώς. Ποιος κάνει παπάδες με τους Team Decay κιόλας. Ναι. Πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Θεωρείς ότι, μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα, θεωρείς ότι η Team Decay θα μπορούσε να σταθεί επάξια στην φετινή Elite? Θα μπορούσε. Πώς και respect πιστεύω θα μπορούσαν. Σε αυτό το σημείο τώρα δηλαδή που μας δίνει την πάσα γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, βέβαια τώρα αυτά είναι υποθετικά σενάρια. Υποθετικά σενάρια. Θα το δούμε και στο κύπελλο. Θα το δούμε γιατί στο κύπελλο. Το και αργότερα. Καλό, με λέει ομάδες μπορούν να μετρηθούν στο κύπελλο με την Elite. Οι Respect πέρυσι στα σημεία έχασαν από τον, τον άξονα. Ναι, ναι. Το θυμάσαι. Όπως και οι Big Bays που χάσαν στο τελευταίο σου. Δηλαδή μιλάμε για μικρές διαφορές. Δηλαδή εδώ βλέπουμε τους Pistols, είναι δεύτεροι. Και στον όμιλό του στην Master είναι έκτη. Ναι. Εντάξει, βέβαια με τα μάτς να είναι λιγότερα περισσότερα, όλα αυτά είναι παράμετροι. Όλα αυτά είναι παράμετροι, έτσι είναι. Και πρέπει να το πούμε. Απλά βλέπουμε αλόκοτα πράγματα, δηλαδή πράγματα που δεν τα περιμένεις. Εννοείται πως οι Pistols έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές, το αναφέραμε. Mm-hmm. Αλλά ήδη βλέπουμε δηλαδή, τα πράγματα να έχουν γίνει πολύ περίεργα, πολύ διαφορετικά. Τι το περιμένεις, ο ένας μπορεί να κερδίσει τον άλλο. Οι Respect και οι Big Babes πέρσι είχαν δείξει ότι είναι για μεγάλα πράγματα, για μεγαλύτερα από αυτά που ήταν. Οι ανέβηκαν κιόλας στην Master League. Αν ανέβηκαν στην Master και οι Big Babes ανέβηκαν στην Elite. Ακριβώς. Και οι δύο κατακτήσαν τα πρωταθλήματά τους. Τα καθέκαστα. Με αξιόλογους αντιπάλους φυσικά. Φυσικά με αξιόλογους αντιπάλους. Αξέχαστη τελική πραγματικά. Το παράπονο του Καρακώστα που δεν σήκωσε τον τρόπαιο. Ναι, εντάξει, το ήθελε πάρα πολύ. Και αλλά έφτασε τελικό ενώ η ομάδα είχε ξεκινήσει με 0-5, αν θυμάμαι καλά. Mm. Μπορεί ο ίδιος να μας διορθώσει βέβαια, μπορεί να το ξεχνάμε. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί παίκτες στην τότε εποχή θεωρούσαν την ομάδα της Manchester ως φαβορή για υποβιβασμό. Για υποβιβασμό? Ναι, ναι. Mm. Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν τα πράγματα, how the turn tables. Ελπίζω αυτό το τραπέζι να μην πέσει γιατί έχουμε πάνω τα. Εντάξει, δεν είμαστε στο WWE, αυτό είναι αλλού. Όχι, αυτά συμβαίνουν αλλού. Εντάξει, ευτυχώς μακριά από εμάς αυτά. Λοιπόν, τέταρτη θέση άξονας. Άξονας BC. Τέταρτη θέση άξονας. Είναι μία ήττα μόνο. Ναι, είναι λίγο περίεργο να είναι στην τέταρτη θέση ο άξονας, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός ότι η τέταρτη-τρίτη θέση είναι έτσι λόγω των παιχνιδιών που έχουν παιχτεί. Επειδή έχουν παίξει ένα παραπάνω, η Street Elite είναι στο 2-3 και ο άξονας είναι από κάτω στο 3-1. Εντάξει, να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια. να πούμε σε αυτό το σημείο βέβαια, Χριστός Γεράσιμε. Ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Ότι ο άξονας κρατάει τον ίδιο κορμό. Πάνω κρατάει κάτω. Τον ίδιο κορμό, ναι. Δεν είχαν στο πρώτο μάτι τον Κωστακίδη όταν χάσανε τον πρώτο του σκόρερ. Όταν είχαν χάσει. Από του Slam Dunk Trunk. Από του Slam Dunk Trunk. Πρώτο σκόρερ με 26,3 πόντους, τρίποντι. Και μεταγραφή στην Αχίολο. Μεταγραφή στην Αχίολο, πραγματικά, όπως είπαμε και στο προηγούμενο podcast για την Elite, όχι απλώς από το πάνω ράφι, το ράφι το ίδιο. Ακριβώς. Ο Κωστακίδης, ο οποίος πέρυσι, σύμφωνα με τα στατιστικά, ο καλύτερος παίκτης όσον αφορά το efficiency στην Elite by Novibet.
Εντάξει, το μπάσκετ είναι πολύ παραγωγικό, δεν μπορούμε να παίρνουμε out of context παίκτες, αλλά σίγουρα πρόκειται, επρόκειτο και πρόκειται για έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς και αποδοτικούς παίκτες σε όλη τη διοργάνωση του Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα. Ακούσαμε πολύ αγαπημένο Γιώργο Μαργώνη να μας λέει ότι φέτος θέλουν να τα απολαύσουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να πάρουμε τον τίτλο. Αυτός πάντα έχει το στόχο η ομάδα να παίξει όσα περισσότερα παιχνίδια μπορεί. Μιλάει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ σωστά. Κρατάει πάντα χαμηλούς τόνους. Δεν χρειάζεται να λέει και δεν το κάνει ποτέ. Εμείς πάμε για τον τίτλο. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να το λέει αυτό το πράγμα. Και πραγματικά είναι πολύ νίκης του θεσμού. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά λόγια. Φέτος... δεν χωράνε λόγια για αυτό το πράγμα. Φέτος ήρθανε για να το διασκεδάσουν, είπε. Τον έχω ακούσει να το λέει, αν δεν κάνω λάθος, σε συνέντευξη. Γιατί τις προηγούμενες φορές, ας πούμε, ήρθαν για να σκάψουνε. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, ναι. Ναι, έρχονται για να περάσουν καλά οι παίκτες του άξονα, όπως είναι λογικό, και προέρχονται από μια πολύ μεγάλη περίοδο απραξίας. Απραξίας, ναι. Απραξίας όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Δεν ήταν ενεργοί στις προπονήσεις τους, δεν έκαναν προπονήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που. Αντλήθηκαν από την ίδια την ομάδα. Κατάφεραν και κερδίσαν πάλι του Σικάριο στα σημεία. Κατάφεραν και κερδίσαν του Σικάριο 87-84. Πάντα είναι μεγάλη νίκη απέναντι του Σικάριου. Το El Clásico πλέον νομίζω έχει επικρατήσει έτσι. 87-82. El Θεσσαλονίκο θα το λέγα εγώ. El Σαλόνικο. El Σαλόνικο. Σικάριο με πολύ λίγου παίκτε και αυτοί ταλαιπωρούνται από πολλέ απουσίε. Κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά. Προ το τέλο ο άξονα έκανε τα πράγματα που ήταν σωστά για αυτόν, με περισσότερη ψυχραιμία και περισσότερε ανάσε. Από τον πάγκο παρατάσσεται πλήρως σχεδόν ο άξονας. Έχουν καινούργιους παίκτες από ό,τι είχα δει. Ο Αμπάρας ακόμα δεν είχε εμφανιστεί, ήταν και πέρυσι, αλλά είχε εμφανιστεί συγκεκριμένα μάτς, ειδικά στο κύπελο. Αμπαράς, με συγχωρείς φίλε μου, δεν, καμιά φορά τα κάνουμε λάθος αυτά και δεν πρέπει να τα κάνουμε. Χρυπτάδη ο Γιωσμάς δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Ναι, αυτό είναι... αυτό δεν ξέρω άμα θα επιστρέψει αργότερα. Βλέπουμε τον Γκόφα να επιστρέφει. Ο Γκόφας πέρυσι έλειπε και είναι πολύ καλός ψηλός, είναι καλός σε baseball passes. Ο Γκούμας είναι παρόν για ακόμη μια χρονιά που τον χρειάζεται η ομάδα του, φυσικά. Εντάξει, έχουν Κωστακή, δεν του συζητάμε. Και βλέπουμε νέα ονόματα. Πατσιούρας, που δεν τον ξέρουμε. Εδώ ο Μουτσέλης υπάρχει και από πέρυσι. Ναι. Ο Σαρόγλου ήταν παλιότερα στην ομάδα, νομίζω ήταν και πέρυσι σε κάποια μάτσα. Ο Τραχανέλης επιστρέφει. Καλό του τριών πόντων. Ναι. Πολύ καλό. Κάτι έχω ακούσει. Τζιβάνης ήταν, ναι, και Χατσατούροφ. Αυτόν δεν τον έχουμε δει ακόμα. Αλλά βλέπουμε κάποια ονόματα καινούρια. Αναμένεται να δούμε και ο Γουγουλάκης που πέρυσι δεν ήταν, αλλά έχει επιστρέψει. Έχει και τον μπάγκο, ναι. Ναι, ναι, ναι. 27-13 το επιμέρους σκορ της τέταρτης περίοδου Σικάριος εναντίον άξονα. Εντάξει, δεν μπόρεσαν οι Σικάριος. Πάντως ο άξονας παραμένει ακόμα μια πολύ δυνατή ομάδα. Παραμένει σίγουρα μια πολύ δυνατή ομάδα. Και πέρυσι είχαν χάσει από τη Φιωρεντσίνα. Είχανε... ναι, πέρυσι. Ναι. Το χειμωνιάτικο. Είχαν χάσει από τη Φιωρεντσίνα στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Ναι. Και νομίζω και από τους Σικάριους είχαν χάσει. Οπότε ναι, οι δύο ήδη που είχαν κάνει, 14-2. Αλλά μετά αναθάρισαν και κατέκτησαν πάλι το πρωτάθλημα. Όπως και το κύπελο, κάναν τον double. Έκαναν τον double. Λοιπόν, πάμε στους MNP. MNP που. Πέμπτη θέση. Πραγματικά πάμε περνάνε... στην Elite που πήγανε πράγματα στην Elite. Πραγματικά περνάνε από όλες τις κατηγορίες οι MNP. Δηλαδή θέλανε καιρό την Elite να την δουν, να τη θαυμάσουν, να την αξιολογήσουν και τελικά καταφέρνουν και μάλιστα με καλές μονάδες. Με καλούς παίκτες καταφέρουν να κρατάνε πάρα πολύ καλές. MMP, μονάδες και παίκτες ίσως. Ναι. Λοιπόν, όχι το ίδιο πράγμα είναι. Πολύ καλά τα προσχήματα. Δηλαδή, κερδίσαν τώρα Lethal Pistols. Κερδίσαν Lethal Pistols, ναι. Και κάναν ακόμη μια νίκη. Τώρα μου διαφέρει. Ακόμα... με τους Big Babes. Με τους Big Babes, ναι, ναι. 54-63. Είμαι παρόν σε εκείνο το μάτς, ναι. Ναι. Εγώ σε κάποια φάση ήμουν στο NBA court και ναι. Κοιτάω από πίσω, βλέπω 40... την κουρτίνα νούμερο 2 που δεν έκρυπε το Zonk, να πούμε. Το Zonk, τι είναι το Zonk. Zonk, δεν θυμάσαι το παιχνίδι το μεγάλο παζάρι. Δεν ξέρω τι μου λες αυτή τη στιγμή. Κέρδιζες κάτι δώρα και ο Zonk ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίος σου έλεγε έχασες, δεν κερδίζεις τίποτα. Okay. Και έβγαινε ένα πρόσωπο από πίσω από το Zonk και έχανες ουσιαστικά. Okay. Εσύ δεν έχασες εκείνη την περίπτωση ή κέρδιζες γιατί είδες μάτς της Elite. Ναι, ναι. Ναι, βλέπω 43-33 αν δεν κάνω λάθος το σκορ. Ναι. Ή 33-43. Και... ήταν προχωρημένο το παιχνίδι, δεν θυμάμαι πού ακριβώς, αλλά ήταν τρίτη περίοδο, κάπου εκεί. Ναι, και ναι. Λέω εδώ πέρα τι γίνεται τώρα. Και ναι, 8-8 το σκορ της τρίτης περίοδου. Έπαιξαν ναι. Ρόλο οι άμυνες εκεί πέρα, θεωρείς, που το μετέδεσες κιόλας. Από όσο θυμάμαι, παίζαν ρόλο οι άμυνες και φυσικά ο φοβερός και τρομερός Κώστας Δάλπας. Ναι. Δεν χωράει, δεν χωράει η συζήτηση. Φέτος δεν παίζει με τους Καρτέλ, που δεν κάνει διπλοβάρδιες. Μένει σταθερός και πιστός σε μια μόνη αγάπη του MNP. Όπως μεγάλη αγάπη φυσικά είναι και ο Αναστάσιος Βαλσαμίδης. Φυσικά. Τρομερός προπονητής. Ναι. Τρομερός άνθρωπος. Πολύ μεγάλη μορφή. Μας αρέσει πάρα πολύ. 21-20 η τέταρτη περίοδος με Big Babes και MMP. Ναι, η MMP, η αποκλειστικότητα που ήθελα να δώσω, είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες
πολλοί παίκτες της Elite by Novibet φέτος, πριν ξεκινήσει η χρονιά, αλλά όχι μόνο από την Elite, γενικότερα από την ομίγυρη της διοργάνωσης, θεωρούσαν τους MMP φαβορή για υποβιβασμό, όπως είπαμε για προηγούμενη ομάδα, και με πολύ μεγάλη διαφορά κιόλας από τους υπόλοιπες ομάδες, δηλαδή καραφαβορή για υποβιβασμό. Κάτι που μέχρι στιγμής φαίνεται να μην έχει επαληθευτεί. Ναι. Το ακριβώς αντίθετο, μάλιστα. Ναι. 2-3 για τους MMP, οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει και τον άξονα. Αντίκρισαν και τους εαυτούς τους με τους Ικάριους. Σε όλο το μάτι ήταν πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, αυτό το μάτι πραγματικά είναι πλασματικό το σκορ κάπως, χωρίς να δει τους Ικάριους. Το 84-62. Ναι, ναι. Αλλά σε όλο το μάτι η διαφορά ήταν κοντά στους 5 πόντους υπέρ των Ικάριους. Δηλαδή, ναι, πάντα οι MMP κρατιόντουσαν. Στην τέταρτη περίοδο, 25-5. Ναι. Αλλά ξαφνικά στα τελευταία 5 λεπτά κλάταραν να έμειναν από δυνάμεις οι MNP. Τότε δεν είχαν και τον Τριανταφυλλίδη, που είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ναι. Και κλάταραν να έμειναν από δυνάμεις και έτσι πήρε τη διαφορά η ομάδα του Σικάριους. 59... Πολύ μεγάλη αυτή η νίκη, έτσι, μεγάλη νίκη. Ναι. 59-66 το σκορ με τον άξονα θα μπορούσε να κερδίσει η ομάδα των MNP τον άξονα. Ο άξονα, ο οποίο δεν έχει έρθει, δεν είναι καθόλου κοντά στο 100% που μπορεί να παίξει, έχουν εντύπωση. Ναι. Σε αντίθεση με τους MNP, οι οποίοι πραγματικά τα δίνουν όλα σε κάθε παιχνίδι, ο άξονα δεν μου έχει δώσει αυτή την εντύπωση προσωπικά. Εντάξει, μέχρι στιγμής. Μπορεί να σιγά-σιγά να ψάχνουν τα πατήματά του πάλι τα παιδιά. Μπορεί να λείπαν το καλοκαίρι, να μην είχαν μπάσκετ. Ναι. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται με τις ομάδες. Η άλλη ομάδα από την άλλη μπορεί να έκανε προπονήσεις. Ναι. Και να μην το ξέρουμε αυτό, να μην το γνωρίζουμε. Κάνουμε ρεπορτάζ, τα μάθουμε όλα. Εμένα αυτό που μου αρέσει στο MNP και το, θα το έλεγα και για άλλες ομάδες, απλά άμα δίνουν την κατάλληλη πάσα εδώ η MNP, είναι από τις ομάδες που πραγματικά ένας παίκτης μπορεί να αλλάξει ολόκληρη την ομάδα. Σε ποιον αναφέρεσαι? Όχι μόνο για το Δάλπα και για τον Τριανταφυλλίδη, αλλά πιο πολύ για το Δάλπα. Πώς ένας παίκτης μπορεί πραγματικά σε μια ομάδα να την αλλάξει όπως Καμτζή τα Λίζαρτς. Το έλεγα στο development. Έφεραν ας πούμε το Λυπηρίδη, το είπα και στα παιδιά off the record. Είναι ένας παίκτης δηλαδή που μπορεί, όχι μόνο Λυπηρίδης, οποιοδήποτε, μπορεί να αλλάξει τις καταστάσεις, να δημιουργήσει χώρο για τους υπόλοιπους, παίζοντας ένα εναντίον ενός, παίζοντας με πλάτη στο καλάθι όπως κάνει ο Κώστας ο Δάλπας καλή ώρα, στο post game. Και δημιουργεί χώρο για τους υπόλοιπους, δηλαδή θα πέσει παγίδα. Θα δημιουργήσει δηλαδή την ανισορροπία στην άμυνα. Μετά θα απελευθερωθούν οι άλλοι παίκτες, δηλαδή θα βρεις έστω αυτό το πρώτο βήμα που θα βρεις, στον ένα τον παίκτη δηλαδή, δημιουργεί την κατάλληλη ισορροπία στην υπόλοιπη ομάδα για να ανοίξει διάπλατα ας πούμε, ο χώρος. Να γίνουν καλύτεροι και οι άλλοι παίκτες. Δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί μια αλλαγή. Θα σου πω, ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά με τον τρόπο του. Δηλαδή ας πούμε, η παγίδα στο post game. Εκεί μετά δημιουργεί την ανισορροπία. Και έτσι μετά μεγαλώνει μια ομάδα. Δηλαδή η MNP τώρα βλέπουμε να παίρνει δύο νίκες στην Elite by Novibet. Είναι μεγάλη αξία. Αυτή, δηλαδή πώς ένας παίκτης μπορεί να φέρει την αλλαγή, χωρίς να μνημονεύουμε παίκτες και να θαυμάζουμε και να λέμε. Πώς ένας παίκτης όμως μπορεί να φέρει την αλλαγή σε μια ομάδα. Και κάνοντας πράγματα τα οποία δεν αναγράφονται και στη στατιστική, έτσι. Επίσης να πούμε για τους MNP κάνουν κάτι πολύ έξυπνο. Βάζουν το χάρι τον Κεχίδη να παίρνει χρόνο συμμετοχής, ο οποίος ακόμα είναι ανέτοιμος. Είχε τραυματισμό το παιδί και θέλουμε να επιστρέψει. Δραστικά να επιστρέψουμε. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ένας πολύ καλός παίκτης. Τον δίνουν το χρόνο συμμετοχής στο ένα λεπτό για να έχει τη συμμετοχή ώστε να μπορεί να παίξει αργότερα στα play-off εφόσον χρειαστεί. Φυσικά. Ένας πολύ καλός παίκτης ρόλου ο Χάρης ο Κιχίδης, παίκτης ρακέτας. Θα πέσουν κορμιά στα play-off, το βλέπω να έρχεται πραγματικά. Θα γίνουν play-off. Έτσι ακριβώς. Οι MMP, οι οποίοι με πρόσφατη ανάρτησή τους ανέφεραν μεταξύ άλλων, με το γνωστό θριαμβευτικό στυλ που τους διακατέχει και τους χαρακτηρίζει, ότι θέλουν το τελευταίο τους παιχνίδι της χρονιάς να είναι νικηφόρο. Δηλαδή να κερδίσουν την Elite. Αυτό αφήνεται να εννοηθεί. Ναι. Δεν θέλουν κάποιο νικηφόρο στην ομάδα, θέλουν να είναι νικηφόρο το παιχνίδι. Ναι, λίγο καμένο, αλλά εντάξει. Πολύ καμένο. Πολύ καμένο, δεν πειράζει. Όλα καλά. Σε συγχωρούμε. Σε αγαπάμε έτσι όπως είσαι. Λοιπόν, από κάτω Big Babes. Κοίτα, για μας πάντως να ολοκληρώσουμε τους MVP, εμείς θέλουμε σε κάθε μάτς το μόνο σίγουρο να υπάρχει ο Τάσος Βαλσαμίδης. Ναι, αυτό μόνο θέλουμε. Φυσικά. Τώρα και... από εκεί και πέρα. Έχουμε απευθύνει και πρόταση για podcast, να δούμε τώρα το πώς και το πότε θα γίνει, αλλά εγώ θέλω προσωπικά σίγουρα να συμβεί αυτό. Ναι. Σίγουρα. Είπαμε πρώτος καλεσμένος θα ήταν ο Γιώργος ο Γιαμούκης. Ναι. Και θα είναι, όποτε το θελήσει. Και όποτε οργανωθεί και με την διοργάνωση, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το ποιος θα έρθει, πού και πότε. Ακριβώς. Αλλά εμείς είμαστε ανοιχτοί, προφανώς. Big Babes λοιπόν, τα μεγάλα μωρά, ενηλικιώθηκαν πέρυσι στον τελικό Master, στο καλοκαιρινό, με το απίστευτο τρίποντο. Και κέρδισαν τους Ικάριους στον τελικό, βέβαια, που οι Ικάριους κάθε καλοκαίρι το σήκωναν. Φυσικά. Σήκωναν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ναι, κατάφεραν να τους ρίξουν το καναβάτσο. Ακριβώς. Μεγάλο σου πάρει Παουλεάνου που είναι στο ρόστερ της ομάδας. Είναι στο ρόστερ και όχι μόνο είναι, τα πάει και πολύ καλά. 14,3 πόντι σε 4 αγώνες. Ναι. Πολύ μεγάλο, πολύ καλό ποσοστό. Και ο Κολοφός μέσα στη ρακέτα. Μέχρι στιγμής είναι μια ομάδα που δεν έχει το σταθερό κορμό. Δηλαδή βλέπουμε άλλα πρόσωπα άλλες φορές όσο θυμάμαι εγώ. Έχουν πάρει ένα πολύ καλό guard που βάζει το Σπανό, που βάζει 15 πόντους κοντά, να ξέρεις. Απλά δεν έχει εμφανιστεί σε όλα τα μάτς.
Δηλαδή, ας πούμε και ο Τερζίδης, ο ένας εκ των αρχηγών, ο Νίκος ο Τερζίδης, δεν έχει εμφανιστεί σε όλα τα μάτια. 15,5 πόντους. Ήρθε για να πάρει τη συμμετοχή στο προηγούμενο μάτς που χάσαμε με τους MNP. Βλέπουμε να το κάνουν οι ομάδες αυτό. Για τα play-off μετά μαζεύει συμμετοχές. Αλλά αυτό δεν είναι το κατάλληλο πράγμα, γιατί δεν χτίζει χημεία έτσι. Οι ομάδες που παίζουν συνέχεια μαζί χτίζουν χημεία. Οι ιατρίδες δεν είναι. Θα δούμε στην πορεία βέβαια. Δεν είναι. Οι ιατρίδες δεν είναι. Όχι μεγάλο πλήγμα. Ο Κολοβός παρόλα αυτά μέσα στη ρακέτα κάνει πράγματα και θάματα. 38 πόντους έβαλε ένα μάτς. Ναι. 38 πόντους. Με τους United να θυμάμαι καλά. Που πήραν μεγάλη νίκη. Ναι, 38 πόντοι με τους Manchester United. Διαβασμένος ο Γιουργάρας. Ναι. Φυσικά. Ναι. 1-3 λοιπόν για τους Big Babes. Είσαι πιο καλά διαβασμένος. Άμα βάζαμε 4 σήμερα πιστεύω θα έπαιρνες 10. Εγώ 10 δεν έπαιρνες. Για το podcast. Εγώ ένα 5 τη βάση να πιάνα, ίσως καλά θα ήμουν. Ακολουθείτε ένα τελετουργικό. Βλέπουμε τις συνεντεύξεις, τα παιχνίδια, τα βίντεο. Όλα αυτό είναι κατάλληλο υλικό για να μπορούσαμε να μιλήσουμε και να κάνουμε και κάποια συμπεράσματα. Τα ρόστερα, άμα δεν θυμόμαστε κάποιον παίκτη. Ακριβώς. Ναι, τι θεωρείς ότι δεν πάει καλά για τους Big Babes και έχουν το 1-3. Δεν έχουν αυτό που σου έλεγα και πριν, δεν έχουν σταθερό κορμό. Δηλαδή βλέπουμε άλλη μέρα άλλα παιδιά, άλλη μέρα άλλα παιδιά. Ενώ έχουν πολύ καλό υλικό. Δηλαδή έχουν γκάρτ που μπορούν να βάλουν πολλά τρίποντα. Mm-hmm. Παϊτάρης, ναι. Πολύ καλό σουτέρ. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχουν την κατάλληλη ισορροπία. Δηλαδή δεν βλέπουμε σταθερά να εμφανίζονται στο γήπεδο τα παιδιά. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, έχουν και αντίπαλο φέτος τον Τζιρόνι, έτσι. Τον Τζιρόνι, ναι, στους Slam Dunk Trunk. Ναι, έτσι. Ήταν επέκτης των Big Babes. Ναι. Ο Δατσέρης επίσης έχει πάει στους Phoenix BC, μιας και είμαστε παίζει όμως και στους Big Babes. Τον είδα παίζει στους Big Babes, ναι, έχει πάει και στους Phoenix BC. Εντάξει, Big Babes παίρνουν νίκες. Δεν είναι ότι είναι κακή. Ο Σπανός είναι πολύ καλή μεταγραφή. Ο Σπανός είναι ένα παιδί που το βλέπουμε στην παραλία. Αυτό θα σου πω, ναι. Γιατί ωραία, ορίστε το ρεπορτάζ. Ορίστε το ρεπορτάζ. Η κατάλληλη προπόνηση είναι η παραλία, φίλε, για να έρθει μετά να παίξει το μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Είναι καλύτερη προπόνηση η παραλία για τον μπασκετάκι ή τον μπασκετάκι για την παραλία. Εδώ το καλύτερο ερώτημα. Εδώ είναι το καλύτερο ερώτημα. Εδώ είναι το καλύτερο ερώτημα. Μαζί με το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Άλλα μπράβο. Δηλαδή ένα παύλο κύκλο. Έτσι ακριβώ. Θα εναλλάσσεται συνεχώ, δεν θα μπορούμε. Μήπω είναι παύλο κύκλο. Παύλο μαζί με τον Νικηφόρο που είπε πριν. Θα μπορούσε να κάνει και παρέα μαζί στο μπασκετάκι. Όχι, άρχισα. Αν λέμε τέτοια δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ναι, α το καλύτερο. Μα και παίκτε μετά. Μπορούμε να πηγαίνουμε για ώρε πραγματικά. Λοιπόν, Manchester United. Πιο πετυχημένη ομάδα του Manchester, έτσι. Δηλαδή της United. Στο ποδόσφαιρο δεν κάνει τίποτα. Στο μπάσκετ βλέπουμε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν είμαι ποδοσφαιρικός. Πιστεύω με το λόγο σου ως προς αυτό. Άμα δεν κάνει τίποτα, το λέει ο Γιωργάρας, είναι εγγύηση. Ναι. 1-3 και αυτή η ισοβαθμία με τους Big Babes. Ξεκινάνε σαν την ποδοσφαιρική ομάδα φέτος. Κάπου εκεί είναι και η ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Βλέπουμε ότι με εξαίρεση το παιχνίδι που παίξανε με τους Lethal Pistols, ναι, που σκόραραν μόνο 52 πόντους, δεν έχουν πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει το παιχνίδι τους με τους 3 Elite, με τους Big Babes και με τους Slam Dunk Trunk, που έχουν βάλει 87, 92 και 94 πόντους αντίστοιχα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η λειψανδρία είναι το μεγαλύτερο τους πρόβλημα, το μεγαλύτερο του ζήτημα. Και με νέους παίκτες φέτος η Manchester United. Και με νέους παίκτες. Δεν έχει τον Γκίφ, ας πούμε. Δεν έχει τον Γκυφόπουλο. Δεν έχει τον Στεάι. Δεν έχει. Ναι, πολύ κόσμο. Έχει τον Καλλιόρα. Καλές μεταγραφές. Έχουν τον Κυριάκη. Ο Κυριάκης είναι καλός παίκτης. Κυριάκης, ναι. Από ό,τι βλέπω έχει 32 λεπτά συμμετοχής. Και να δω λίγο, ναι, 26 πόντους. Ναι, βασίζεται σε πυλώνες. Απλώς το θέμα είναι ότι. Συνέπεια. Η συνέπεια, ναι, και επίσης ο Καλλιόρας, ας πούμε, παίρνει προσπάθειες για την ομάδα. Και πρέπει να πάρει. Και πρέπει να πάρει, απλώς δεν υπάρχει αυτό το βάθος και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι ομάδες. Ναι, είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας ο Καλλιόρας. Ναι. Έχει 26,3 πόντους και περνάει για μόλις 0,3 τον Κυριάκη. Πρωταγωνιστής και στην Elite, δηλαδή ο Νίκος Καλλιόρας. Ναι. Επίσης, με αφορμή αυτά που συζητάμε τελευταία. Έχουν πάρα πολλά άτομα στο ρόστερ του Manchester United, Γεράσιμος, όλο που σε διακόπτω. Ναι, όχι. Αλλά δεν έχουν εμφανιστεί όλοι. Είναι αυτό που έλεγες και στην αρχή του podcast. Ναι. Ότι είναι από αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, εμφανίζουν, ας πούμε, έχουν τον Ψευτόγκα, ο οποίος έπαιξε πέρυσι. Τον Γκάς, ναι. Θεωρητικά, ας πούμε, υπάρχουν στο ρόστερ, αλλά ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί. Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι πότε θα εμφανιστούν. Και επίσης, με αφορμή αυτά που λέμε τώρα για την Manchester και για όλες τις ομάδες της Elite, θέλω να πω το εξής. Ότι. Ναι. Σε κομπή εδώ πέρα, το κάτσε λίγο, το ξέχασα. Δεν πειράζει, ρε, πάρ' το χρόνο σου εδώ πέρα. Έχουμε άπλετο χρόνο εδώ πέρα. Απλωνόμαστε κιόλας. Ναι. Τίθεται το μεγάλο θέμα, ζήτημα, προσωπική άποψη, έτσι μπορεί να διασυμφωνήσετε, μπορεί να διαφωνήσετε. Ναι. Όσον αφορά το πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να βρει ρυθμό μια ομάδα, ναι, που αγωνίζεται στην Elite. Γιατί είναι 9 ομάδες, 18 παιχνίδια. 18 παιχνίδια δηλαδή που είναι stretched out από τα τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι Φεβρουάριο. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ αραιά δηλαδή μεταξύ τους τα παιχνίδια. Mm-hmm. Και αν η ομάδα δεν βρίσκεται να κάνει προπονήσεις εκτός,
γηπέδο, όπως έχω πληροφορίες ότι κάνει η ομάδα των MMP. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεθεί ρυθμός. Ναι. Και οι συμμετοχές, γιατί στα playoffs κάποιοι παίκτες, αν δεν έχουν συμπληρώσει συμμετοχές, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν. Ναι, βέβαια. Όπως και σε όλες τις κατηγορίες του μπάσκετ. Οπότε, δηλαδή, διπλό κακό για τις ομάδες που δεν μαζεύουν τώρα παίκτες. Δεν είναι μόνο τώρα που κάνουν ήττες. Και επίσης, φυσικά, όσον αφορά την Elite by Novibet, πρόκειται για μια πάρα πολύ κλειστή λίγα και η όποια διαφορά μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στο τέλος όσον αφορά τα matchups και τα playoffs. Ναι, βέβαια. Και οι διαφορές των ομάδων παίζουν. Και οι διαφορές. Το λέμε σε κάθε μετάδοση, γινόμαστε γραφικοί, αλλά είναι η αλήθεια. Γινόμαστε γραφικοί. Να το κρύψουμε. Ακριβώς. Μεγάλη μάχη για το ποιος θα πέσει φέτος. Ναι. Ξέρεις. Ναι. Δεν λέμε ότι οι ομάδες, αν τους σικάρουμε, θα έχουν πρόβλημα να πέσουν απαραίτητα. Θα φανεί αυτό στην πορεία, ακόμα είναι λίγοι αγώνες. Θα φανεί στην πορεία. Αλλά ήδη βλέπουμε πολλές μάχες και ήδη βλέπουμε ομάδες που είναι τελευταίες, όπως ο Πόρτο Σαλόνικο ήταν τελευταίοι μέχρι πρότινος. Και είναι εντάξει μαζί με τους Σικάριους, επειδή υπάρχει ισοβαθμία δεν μπορούμε να πούμε ποιος είναι. Κερδίσανε τους Street Elite. Κερδίσανε τους Street Elite. Η ομάδα που είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Απίστευτα μεγάλη ανατροπή, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ακριβώς. Πόρτο Σαλόνικο, έχω μια πολύ ωραία ιστορία να σου πω για τους Πόρτο Σαλόνικο. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι, παίζανε παιχνίδι με τον Άξονα. Και είναι κάποιοι φίλοι απέναντι στο μπαρ που έχει βάλει ο Γιώργος Αξά στην Respect Arena και φώναζαν για τους Πόρτο Σαλόνικο διάφορα πράγματα. Καλά δηλαδή. Κατάλαβα ότι είναι fans της ομάδας. Είχα πάρει συνεντεύξεις και πάω κοντά τους, λέω να τους γνωρίσουμε. Γιατί όχι, να κάνουμε δημόσιο σχέση λύκη. Όχι, να τους γνωρίσω σε ανθρώπινο επίπεδο προφανώς. Ναι. Γνωριζόμαστε τέλος πάντων. Λέω είστε οπαδοί των Πόρτο Σαλόνικο, μου λένε ναι. Ούλτρας κιόλας. Ούλτρας, βεβαίως. Και μου είπαν κιόλας ότι οι Πόρτο Σαλόνικο έχουν βρεθεί σε ποδοσφαιρικό σωματείο. Έχουν εμπειρία δηλαδή και από άλλα άθλημα που παίζανε μαζί. Και εντάξει, πολύ καλά, πολύ ευγενικά παιδιά. Μου προσέφεραν και μπύρα. Αλλά επειδή ακούει και η διοργάνωση, πρέπει να πω ότι αρνήθηκα. Όχι, πλάκα κάνω, αρνήθηκα, δεν πίνω ποτέ. Αλλά τους ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά τα παιδιά να μας ακούνε. Αν και νομίζω θα μας ακούνε, γιατί τους έκοψα αρκετά διαβασμένους και πορωμένους με το σαν πήγανε στο Πόρτο της Πορτογαλίας, έτσι. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα πάντα. Υπερατλαντικά μπορεί να μας ακούνε. Μπασκετάκι παντού. Αυτό δεν είναι το μότο. Παντού και πάντοτε. Φυσικά. Και για πες. Πάντα και παντού. Τι να πω, το είπα αυτό. Το Πόρτο Σαλόνικο με το πιο ωραίο κάρφωμα μέχρι στιγμής. Πάρεις πετούσεις, highlight machine. Πετούσεις. Έτσι ακριβώς. Όπως είπες και εσύ, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πετούσεις. Ο Ζώης μου το είχε πει να το πω βέβαια, να μην πάρω credit που δεν μου αντιστοιχεί. Βουλάλα λαλά. Ναι, θα το τραγουδήσουμε πάλι, αλλά άλλη στιγμή. Φαντάζεσαι τώρα κάποιος που είναι έρχεται στο μπασκετάκι, πρώτη φορά να ακούει αυτό το podcast. Θα έχει λαλήσει ο άνθρωπος, θα φύγει. Λοιπόν. Και έχουμε και τους Σικάριους. Σικάριους, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν είναι φορμαρισμένοι. Είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες του μπασκετάκι, έτσι. Ναι. Ειδικά τη Elite είναι από τις πιο ιστορικές ομάδες. Και από πολλές παλαιότητες. Ένα καινούριο project της Σικάριος. Το 21. Βλέπουμε πολλούς καινούριους παίκτες. Βλέπουμε πολλούς καινούριους παίκτες. Δηλαδή έχουν φύγει διάφορα άτομα από την περσινή βερσιόν της ομάδας, της περσινής έκδοσης. Είχαν Σπυρόπουλο. Ο Σπυρόπουλος τώρα έχει πάλι αποκλείσει τις διπλοβάρδιες και έχει πάει πλέον στην μία του αγάπη και παντοτινή. Γεια σα, αυτό είναι από διαφήμιση, αλλά το παίρνουμε κι εμείς για να το χρησιμοποιήσουμε. Κάτι μιλείτε, ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε προϊόντα. Σωστά, από τέτοιες προϊόντες προϊόντα και τέτοια δεν χρειάζονται. Το βδούμαστε εμείς για τα προϊόντα. Ακριβώς. Μέσα είσαι ρε μάτια. Έτσι. Και έχουν πάρει τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, ένα πολύ καλό γκάρτ, που βλέπουμε να είναι και πρώτο σκόρερ της ομάδας με 18,7 πόντους. Έχουν το Στανίτσα που παίζει στην DK, έχουν χτίσει πλέον έναν κορμό. Καλούνται βέβαια, έχουν το Μιτσάκι φυσικά που παραμένει στη λοβάτη της ομάδας στη δημιουργία. Στη λοβάτη της δικής. Έχουν κρατήσει έναν κορμό, απλά έχουν ένα καινούριο project και από όσο μπορώ να καταλάβω δεν έχουν ένα ψηλό ποιοτικό παίκτη, ποιοτικό με την άποψη να σκοράρει. Δεν έχουν πλέον ένα παίκτη το Σπυρόπουλο. Ναι. Ο Σπυρόπουλος με έδινε λύσεις. Κυρίως από καλό μελέτα και έρχεται. Θα σου πω. Ναι, εντάξει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κρύβουν άσους στο μανίκι. Υπάρχουν άσους στο μανίκι και ο Δημήτρης. Μιλάμε για το DPG εδώ πέρα, έτσι. DPG φυσικά έχει. Δημήτρης Παπαθανασίου. Φυσικά έχει άκρες από παντού. Και όντως το DPG είναι πολύπλευρο. Βγαίνει Δημήτρης Παπαθανασίου. Τώρα το GD που είναι υπονοεί. Θα μπορούσε να πάει DPGM. GM το Σικάριο. Ένα ακόμα γράμμα. Που θα μας ακούει τώρα, θα κάθεται έτσι, είμαι σίγουρος. Ο Δημήτρης είναι το μόνο σίγουρο που θα μας ακούει. Έχει άκρες παντού ο πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Και απλούν τα δίχτυα του σε πολύ ψηλά νερά. Έχει δεν μπορώ να πω παραπάνω. Έχει φεριχύτα μέχρι στιγμής, δεν το συζητάμε. Έχει φεριχύτα, ναι. Και Σπουργίτη. Mm-hmm. Και ο Σπουργίτης είναι καλό παιχτάκι, απλά είναι προέρχεται από τραυματισμό. Το συζητάμε, δεν το συζητάμε, αφού μόλις το συζητήσαμε. Ακριβώς. Μέσα είσαι. Ναι. Για πες. Σικάριος στο 1-2 μαζί με τους Πόρτο Σαλόνικο. Ναι. Ποια ομάδα βλέπεις να. Οπα.
Ποια ομάδα βλέπεις να ανεβαίνει στο βαθμολογικό πίνακα τις επόμενες 4-5 αγωνιστικές της Elite? Οι Σικάριος δεν είναι σίγουρα από τις ομάδες που θα πάρουν νίκες. Λες, Σικάριος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν με τη μία νίκη. Σίγουρα θα δούμε να ανεβαίνουν. Καλούνται να βρουν ρυθμό, καθώς είναι νέα ομάδα. Πλέον. Είναι δύσκολο και στην Elite, έχεις δίκιο, γιατί είναι λίγοι και οι αγώνες. Mm. Δεν είναι πάρα πολύ. Είναι μια κλειστή λίγα και εξού και το όνομα Elite. Θα πρέπει να βρουν ρυθμό, φίλε. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουν να το χτίσουν. Ο Δημήτρης πάντα ξέρει τι να κάνει με την ομάδα του. Καλείται να βρει τις λύσεις, καλείται να βρει τους παίχτες. Κατά καιρούς έχουμε δει να περνούν τρομεροί παίχτες από την ομάδα. Ναι. Δηλαδή πάντα βρίσκει τις λύσεις. Καλείται να βρει τις λύσεις. Δηλαδή είναι σε ένα σημείο πλέον η ομάδα που πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να μπορούν δηλαδή να έχουν παίχτες, να έχουν ένα σταθερό κορμό. Ή δηλαδή οι μεταγραφές που έχει κάνει δεν είναι κακές. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος είναι πολύ καλός παίκτης. Mm. Και άμα βρει ρυθμό και εκτελεί έξω από τα 75 θα πυροβολεί κατά ρηπάς, έτσι. Έτσι κέρδισαν τους MNP. Ο Παπαδόπουλος εκείνο το μάτσο έκανε πράγματα και θάματα. Mm. Κοντά στους 30 πόντους. Στην τέταρτη περίοδο του MNP. Ναι. Έχουν το Σίμοβιτς, δεν είναι κακός. Σίμοβιτς, ναι, αυτό είναι ένα πεντάρι απλά. Είναι ένα forward, stretch forward όπως το λέει. Ναι, τέσσερα πεντάρι. Βγαίνει και εκτελεί και τρίποντα. Ισχύει. Ναι. Καλούνται να βρουν κάποιους παίκτες που να γίνουν σταθεροί στην ομάδα. Και τις ισορροπίες και τους ρόλους έχω την εντύπωση. Γιατί, ας πούμε, όπως είπες, ο Σίμοβιτς βγαίνει και εκτελεί, αλλά αν υπάρχει παίκτης που, που θα παίρνει τα τρίποντα, Σίμοβιτς ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνει κάτι άλλο. Να βγάζει πλάγια screen, κανονικά screen, να βυθίζεται μέσα στη ρακέτα, να παίζει πλάτη. Θα τα δούμε αυτά. Ένα πράγμα που καλούνται να φτιάξουν οι Σικάριος είναι σίγουρα οι ρόλοι. Ναι. Και σίγουρα να έχουν κάποιες σταθερές παρουσίες. Mm. Να εμφανίζονται δηλαδή παίκτες, ήδη εμφανίζονται κάποιοι, δηλαδή χτίζουν ένα πράγμα. Απλά θα πρέπει να βρει τα κατάλληλα εργαλεία ο DPG, ώστε η ομάδα να δέσει και πάλι, να πηγαίνει ρολόι, να τους δούμε δηλαδή ξανά να λάμπουν σαν διαμάντι να δέσει, στα γήπεδα του μπασκετάκι. Να δέσει και να λύσει τους παίκτες, να λύσει ακριβώς τα θέματα. Ακριβώς. Λοιπόν, okay. Νομίζω καλύψαμε την Elite. 9 ομάδες για 37 λεπτά, νομίζω πολύ καλά είμαστε. Και επίσης να πούμε ότι και πρώτο σαλόνι που έχουν τον Γιουλέκα, έτσι, ο οποίος έπαιξε και στο Survivor. Γιουλέκας έπαιξε και στο Survivor. Έχουν ωραίες φυσιογνωμίες στο Φυσικά. Και στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Ωραία, πάμε και στο κύπελλο. Πάμε και στο κύπελλο λοιπόν. Ο χρόνος μας πιέζει σε πολλές των περιπτώσεων. Να έχετε μη... Τα podcast έχουν και ένα χρονικό όριο. Ναι. Σίγουρα. Νοητό βέβαια, δεν μας βάζει και τη μεζούρα κάποιος. Ακριβώς. Ναι, εντάξει. Στο κύπελλο να πούμε πάντα ήδη περιμένουν οι ομάδες της Elite. Ναι, Novibet. Φυσικά οι νέα ομάδες. Είναι εκεί πέρα καραδοκούν, κάνε, βγάζουν μάτια, έχουν κατασκόπους. Φτάνε από την κουρτίνα έτσι όπως κάνουμε εμείς στο Respect Arena, λίγο έτσι. Μπορούν να κάνουν και scouting παράλληλα άμα παίζουν στο ένα γήπεδο ένας με τον άλλον. Και φυσικά, multitasking. Βέβαια. Λοιπόν. Εδώ ο κύριος Τάσος Βαλσαμίδης, ο coach των MNP, μας είπε ότι θα προσλάβει βοηθό προπονητή για να βλέπει από δίπλα τι γίνεται στα μάτς. Σοβαρά. Πού το είπε αυτό, συνέντευξη. Ναι, το έχει πει. Πώς μου διέφυγε με αυτό, άντε σοβαρά. Το έχει πει βέβαια. Α, αυτό μου διέφυγε. Απλά δεν ξέρουμε αν πρόκειται για αλήθεια ή για μύθο. Αυτό θα το διαπιστώσουμε στην πορεία του πραγμάτων. Πάμε λοιπόν στο κύπελλο. Ξέρει τι κάνει ο Βαλσαμίδης. Εντάξει, στο κύπελλο δεν έχουμε να πούμε ιδιαίτερα πάρα πολλά πράγματα γιατί είναι λίγοι αγώνες. Δηλαδή, μόνο ένας αγώνας κύλησε από τότε που εμείς μιλήσαμε. Ναι. Ναι, λοιπόν, αυτό ακριβώς. 86ers εναντίον Heroes Legends. Οι 86ers φέτος είναι ακαταμάχητη. Είναι ακαταμάχητη πραγματικά. Όπως είπαμε, όπως είπαμε και στη Master, λίγοι παίκτες αλλά καλοί. Ψηλό σχήμα, κυνηγάνε το τρίποντο. Έρχεται λίγο σε αντίθεση, σε αντίφαση αυτό. Αλλά. Ναι. Πήρανε Τροφίδι που είναι τρομερός παίκτης. Πήρανε Τροφίδι, πρώην παίκτης των SKG Sonics, οι οποίοι δεν θα αγωνίζονται. Πέρσι του λέει το Τροφίδι, να ξέρεις. Mm-hmm. Μέσα από αυτό βρήκαν και έναν παίκτη που τον έφεραν στο μάτι με την Αχία, αλλά ένα πολύ καλό παίκτη, τον Παναγιωτίδη, αν θυμάμαι καλά το επίθετο. Α, okay. Ο οποίος έκανε πολύ καλή εμφάνιση εκείνο το μάτι και κέρδισαν την Αχία, έτσι. Το Αχία που είχε Κωστακίδη. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη. Εντάξει. Οι Αχίλλος Legends σε εκείνο το παιχνίδι δεν εμφανίστηκαν φορμαρισμένοι. Ναι. Είχαν και απουσίες βέβαια. Είχαν και απουσίες. Είχαν αντίστοιχα, α πούμε, λοιπόν, από όσο θυμάμαι. Ο αδερφός του ήταν παρόν, ο Ανδρέας. Νομίζω από εδώ και πέρα σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε μια πιο συμπαγή εικόνα για όλες τις κατηγορίες και για το θεσμό του κυπέλου. Ναι. Γιατί ήταν λίγο εδώ και εκεί, να το πούμε πολύ απλά, αν έχει παίξει μια ομάδα 2 και 3 παιχνίδια. Πάντως στον πρώτο όμιλο φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν πλέον οριστεί. Δηλαδή οι Sixers θα βγουν πρώτοι κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Άμα κερδίσουν τον επόμενο αντίπαλό τους, ήδη κέρδισαν όμως Αχίαλο, που είναι από τις πιο καλές ομάδες. Mm-hmm. Η Αχίαλο που έχει ένα-1 είναι εδώ πέρα ακόμα σε. Θολά νερά. Ναι, σε θολά νερά. Είναι ακόμα στην κόψη του ξηραφείου, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Θα δούμε και μετά τα τσάπς τι θα προκύψει. Καραδοθούν και οι Καμτζίδα Λίζαρτς. Φυσικά. Και οι No Name. Εντάξει, οι No Name δεν έχουν ξεκινήσει καλά, αυτό είναι πολύ δύσκολο όμιλο. Το No Name είναι ομάδα τη Τιτάνη. Λοιπόν. Ναι, ADC λοιπόν κέρδισαν του Αχίλλος Legends, από του οποίου πέρυσι είχαν ειδηθεί στου 8. Οπα.
Δίνουμε μπουνιές και στράτες. Όπα, όπα και να σε γνωρίσω, να σε είχα γνωρίσει πρώτα. Τι. Έτσι λέει ένα τραγούδι, τέλος πάντων. Λοιπόν, είχαν ειδηθεί στους 8 για την Summer Master. Με καταπληκτική τέταρτη περίοδο τότε οι Legends, στο τότε παιχνίδι του Κλειστού του Βάου. Η ADC, ξέρεις, όπως προείπαμε, με ελλείψεις, σε αντίθεση με τους Legends, είναι πιο φορμαρισμένη στην έναρξη της νέας σεζόν. Σε αντίθεση με τους Legends, εκεί πήγαινε, όχι στις ελλείψεις. Ναι, όταν μιλάμε για Winter πάντα. Κατά τα άλλα, ο πρώτος όμιλος παραμένει ως έχει. Ναι. Παραμένει ως φαίνεται όμως ότι περίπου έτσι θα βγουν τα πράγματα. Δηλαδή, πρώτη είδηση ήξερε δεύτερη αρχή, αλλά εκεί το υπολογίζω. Ναι. Βέβαια, κανένα δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται με τις Σάβρες. Οι Σάβρες είναι δυνατή ομάδα. Μπορεί να κάνει ζημιές. Βέβαια. Ομάδα με ρόλους, ομάδα με προπονητή. Πάντα παίζει το ρόλο. Βέβαια και αρχή άλλο έχει προπονητή. Το ζευγαρίδι δεν ελέγχει τα πράγματα. Εντάξει. Διαβασμένο κόμμα. Φαίνεται πάντω κλειστό να ξέρει γεράσμε. Πιστεύω έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα. Και εγώ έτσι νομίζω. Δεύτερο όμιλο, να είσαι καλά. Ναι. Οι οποίοι. Εδώ είναι καλά. Είναι καλά, πραγματικά. Δεν είναι καλά, εδώ είναι καλά. Έτσι ακριβώς, ήταν και τα φώτα του Γκαζέτα. Ναι. Το πραγματικά το σχεδόν τέλειο τρίτο δεκάλεπτο για τους να είσαι καλά απέναντι στις Κουκουβάγες. Οι Κουκουβάγες οι οποίες είναι και αρσενικό πλέον. Είναι ο Κουκουβάγιας, οι Κουκουβάγες. Ναι. Γιατί έτσι το λέμε λόγω. Λόγω ευκολίας, εν πάση περιπτώσει. Λόγω κεκτημένης ταχύτητας. Ναι. 4-23 επιμέρους χώρο τρίτης περίοδου, απίστευτο. Ομάδα με συνέπεια να είσαι καλά. Θυμάμαι ότι τα παιδιά πάντα έρχονται σταθερά στα παιχνίδια. Απλά είναι γύρω στα 7-8 άτομα. Δεν θυμάμαι. Περνάνε πολύ καλά. Στην Dream Team που είναι 12 γεράσιμε συνήθως. Έχουν μια απαρτία μεγάλη. Ναι, έχουν Χρήστος Λιβέρης τους τραβολογάει, μου φαίνεται όλους. Ναι, 35 από τους 64 πόντους έχει βάλει ο Κωστόπουλος σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Οι να είσαι καλά, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες πάλι δεν πάνε να κερδίσουν το κύπελο ούτε το development. Περνάνε απλώς καλά. Δεν έχουν βλέψεις δηλαδή, βγάζουν funny moments, περνάνε πολύ καλά. Και συμπαθητική ομάδα, έτσι. Φυσικά, ζουν το ταξίδι, αυτή είναι και η πεμπτουσία της διοργάνωσης, όπως είχε πει σε παλαιότερο podcast των Αθηνών ο Γρηγόρης Αντωνάκης, ο κομισάριος. Ναι. Έτσι είχε αναφέρει και πραγματικά είναι η επιτομή του μπασκετάκι αυτό, γενικότερα ως διοργάνωση. Και ο δεύτερος όμιλος παραμένει ως έχει. Ναι. Οι μπασκετόσαυροι, οι οποίοι βρίσκονται στο 0-1-0-20 το παιχνίδι. Ναι. Αλλά οι μπασκετόσαυροι είναι αίτητοι στην development league, οπότε δεν μπορείς να. Δεν μπορείς να τους αποκλείσεις ήδη όχι, από όχι. Τώρα που είναι τέταρτη. Φυσικά, φυσικά και όχι. Ναι. Μιλάμε για και εδώ, εδώ για όμιλο βατό. Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα το 1-2 που βλέπουμε δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα κυλήσει έτσι το πράγμα. Μήπως είναι βατόμουρο. Βέβαια η NASA. Ναι, είναι και αυτό. Οι NASA καλά έχουν 2-0, οπότε εδώ παίζουν ρόλο μεγάλο οι ισοβαθμίες. Φυσικά, πολύ μεγάλο ρόλο. Διαφορά πόντων, όλα αυτά θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Οπότε στην Dream Team έχουν την απαρτία. Έχουν όμως και μάτσα ακόμα να παίξουν. Έχουν το 1-0. Εντάξει, αυτός ο όμιλος κρύβει εκπλήξεις. Τρίτος όμιλος, στον οποίο βρίσκονται οι Slippers BC και οι Κομπλέ. Ναι, με 1-0, Milwaukee Bucks και Polygny 5 Goat με 0-1. Ναι. Ο τρίτος όμιλος, ο οποίος παραμένει ως έχει από τη στιγμή που τον είχαμε ξαναπιάσει. Ναι. Από την πρώτη στιγμή δηλαδή. Εντάξει, προφανώς δεν. Λέμε μεγάλη νίκη απέναντι στους Milwaukee. Ναι. Μιλάμε, βέβαια, Milwaukee είναι development, αλλά είναι ομάδα που θα μπορούσε να ήταν να είναι μάστερ. Πού ήταν και όλα, Μάστερ ή Μυθική Ράκη Μπαξ. Ναι. Εντάξει, φυσικά καμία ομάδα δεν περιμένει το κύπελο για να βρει ρυθμό. Mm. Με μία μικρή εξαίρεση τα ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία δεν αγωνίζονται πουθενά άλλο, μόνο στο θεσμό του κυπέλου. Η μοναδική ομάδα ούτε στην development ούτε στη Μάστερ ούτε στην Elite by Novibet. Ναι. Έχουν λόγους τέλος πάντων εσωτερικούς, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε. Ναι. Αγωνίζονται σε άλλο πρωτάθλημα και ήρθαν να κάνουν ένα μικρό πέρασμα. Γιατί όχι. Τέταρτος όμιλος. Ναι. Αυτός ο πρώτος, ο τρίτος, sorry, παραμένει ως έχει. 2-0 Eastside Φιλέα. Ναι. Κατάφεραν να κερδίσουν τους Bullocks με 64-59. Ναι. Πολύ πάθος έβγαλαν. Πάνω να σου πω για τον τρίτο όμιλο για να το κλείσουμε εκεί πέρα. Είναι και αυτός πολύ βατός όμιλος. Δηλαδή πάλι τα πάντα μπορούν να γίνουν. Ναι. Δηλαδή μπορεί να δούμε Μιλπυράκι να κερδίσουν Slippers. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά είναι κλειστό, ναι. Εγώ πιστεύω οι Slippers που θα βγουν στην πρώτη διάδα. Mm. Θα φανεί βέβαια. Πάμε παρακάτω. Okay. Λοιπόν, ναι, Eastside Pilea, πολύ πάθος, νεανική ομάδα. Ο πρόεδρος Τσάγκα πειραματίζεται ενίοτε, φέρνει καινούριους παίκτες κτλ. Δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα, 0-5. Δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά στο πρωτάθλημα. Αλλά στο κύπελο έχουν 2-0. Ναι, είναι παράδοξο αυτό. Πήραν καλή νίκη απέναντι στους Μπόλοξ, δεν ξεκινούν το μάτς. Πολύ καλή νίκη. Με τα παιδιά τα νεαρά, τον Γκόγκο που έχουν και τον Τοπούζη, κάναν πολύ καλή εμφάνιση. Mm.
Και η νίκη ήταν άψυχη. Δηλαδή, δεν είναι καλά η ομάδα νομίζω. Δεν είναι καλά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πέρυσι. Δεν έχουμε Pacers ακόμα γεράσιμο. Οπότε εδώ πέρα έχουμε δύσκολο μάτς. Η site πλέον τη Pacers. Δύσκολο μάτς. Και το συν πλήν είναι 15 για τους παίκτες της Πηλέας και 7 για Spacers. Δηλαδή με μια νίκη 9 plus πόντων οι Spacers μπορούν να βρεθούν και μπροστά γιατί και αυτοί δεν έχουν κάνει ήττα. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται στα επερχόμενα matchups. Βλέπουμε ομάδες στο κύπελο οι οποίες δεν ξεκινάνε καθόλου καλά στο πρωτάθλημα να πηγαίνουν πολύ καλά στο κύπελο. Ναι, όπως αυτό πάλι... και αργότερα θα δούμε και τους Μαγκούφηδες στον επόμενο όμιλο. Στον επόμενο όμιλο, στον οποίο αμέσως και περνάμε. Οι Μαγκούφηδες πήραν πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στους Chicago Fools. Μαγκούφηδες πήραν τεράστια νίκη απέναντι στους Chicago Fools. Ακόμα πατάει τον γκάζι εκεί πέρα. Τσαρσταλίδης ακόμα, άμα συνέχιζε, θα βρισκόταν στην Αυστραλία τώρα με τέτοιο γκάζι. Πολύ μεγάλη νίκη. Εδώ κι αν έχουμε upset. Εδώ κι αν έχουμε ψέτ, πραγματικά εδώ κι αν έχουν έρθει τα πάνω κάτω, 40-80 η πρώτη τους μεταξύ τους αναμέτρηση, όπως προείπαμε και στο podcast της Master. Μιλάμε για ούτε ένα μήνα διαφορά μεταξύ των δύο αγωνιστικών, των δύο αγώνων, sorry. Στην δεύτερη αγωνιστική της Master το 40-80. Έχουν ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς οι Μαγκούφηδες. Σταλίδης κουβάλισε πραγματικά 38 πόντι και 18 rebound. Και ο Θαλασσινός ακολούθησε. Και ο Θαλασσινός ακολούθησε. Ο οποίος είναι πολύ καλό. Και οι δύο ξέρουν να τρέχουν καλά σε αφημιδιασμό. Και οι δύο κατεβάζουν την μπάλα αν χρειαστεί. Ναι. Και για τον Σταλίδη χρειάζεται αρκετά με τον τρόπο που έχει επιλέξει να παίζει και του ταιριάζει κιόλα. Chicago Fools πολύ δυνατή ομάδα με προπονητή, με ρόλου. Πάρα πολύ χάσιλη ομάδα όπω τα έχουμε. Χάνουν βέβαια τον Φίλιππο Καλογιάννη πέρα από τον αδερφό του στο ρόστερ που είναι και αυτό πολύ καλό παίκτη. Αλλά έχουν ρόλους. Είναι έχει... ομάδα που ξέρει πώς να λειτουργήσει στο γήπεδο. Φυσικά έχει βάλει ως στόχο δεν να. Δεν έχουν τον κινητήριο μοχλό αυτή η ομάδα. Ποιον? Οι Chicago Fools. Ναι. Λείπει αυτός ο Φίλιππος Καλογιαννίδης που τραβούσε την ομάδα παραπάνω. Mm. Έχουν όμως τους ρόλους και ξέρουν να δένουν σαν ομάδα. Δηλαδή έχουν την κατάλληλη ομάδα για να πάνε ψηλά. Mm. Έχει βάλει στόχο, ένας από τους κύριους στόχους που έχει θέσει ο coach είναι να έρχονται πολλοί παίκτες. Ναι. Και άλλες φορές τους καταφέρνει, άλλες όχι. Παίζουν και σε άλλα πρωταθλήματα, οπότε είναι πολλά τα παιχνίδια στα πόδια τους. Οπότε έχουν ένα πολύ καλό rotation. Έχουν παίκτες και μπορούν να φέρουν τον έναν μετά τον άλλον. Σωστό. Καλή ώρα έχουν και τον Αθάνατο, όχι σε ένα γεράσιμο, τον άλλο τον άνθρωπο. Τον έχω γνωρίσει, by the way, ο Alex Boom μας έφερε σε γνωριμία. Δεν έχουμε κάποια συγγένεια. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε ψάξει και έχουμε βρει. Ναι, άντε πάμε παρακάτω όμως γιατί λοιπόν, θα αρχίσουμε. Ναι. Εδώ πιστεύω σε Chicago Fools και Μαγκούφηδες κάνουν την καλή δουλειά. Τότε έπρεπε να πάρει μια μεγάλη νίκη για να πω. Ναι. Πρέπει να πάρει τη μεγάλη νίκη. Σαρσιταλίδης μάλιστα έχει πει σε συνέντευξη και πέντε να είμαστε σε πρόσφατη συνέντευξη απέναντι στους brokers και πέντε να είμαστε δεν φοβόμαστε κανέναν. Ναι. Και πράγματι επιβεβαιώθηκε. Το αγαπάνε το άθλημα, ξέρεις. Το αγαπάνε το άθλημα πολύ. Και Παναγιώτης Διδόπουλος πάντα παρόν. Φυσικά. Παρότι δεν παίζει πολλές φορές έρχεται και τα παιδιά για να τους ενισχύσει. Ναι. Πάμε στον έκτο όμιλο. Ανατόλια Τζαζ. Ναι. 1-1. Όπως και η Μαμούθ, εδώ είναι πολύ ανοιχτά. Όπως και η Μαμούθ, πάρα πολύ ανοιχτά τα πράγματα. Ναι. Και... δεν έχουμε παίξει το δεύτερο ακόμα. Και μπορεί να παίξει πολύ μεγάλη διαφορά το ποια ομάδα θα πάει πρώτη και ποια δεύτερη για τα περιεχόμενα matchups. Αυτός είναι ο πιο δύσκολος όμιλος από όλους. Όχι, καθόλου. Καλά κάνει. Μιλάμε πραγματικά για πολύ ανοιχτό όμιλο. Συν 8, μείον 12, 12 και μείον 8 για Jazz, Mammoth, Leftovers και Salonix αντίστοιχα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Salonix έχουν παίξει μόλις ένα παιχνίδι. Λούκας μπορεί να μπει λίγο πιο νευριασμένος μπασκετικά μιλώντας από και να κάνει... συνηθισμένο και να βάλει 30-35 πόντους. Πάμε στον επόμενο όμιλο, άμα σε αυτές τις ομάδες. Γαλανούρα, Πούνς, ναι. Με πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Team DK, το πρωτάθλημα βέβαια. Ήτη τη μέχρι στιγμής και στο κύπελο. Ναι. Με πολύ καλές εμφανίσεις, με μονάδες που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στο γήπεδο. Είναι πολύ δεμένη ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Να πω κάτι για τον τελευταίο όμιλο. Ναι, κάτι που ξεχάσαμε. Το Ανατολία Jazz Mammoth 49-69. Ναι. Απλώς δεν ήταν η βραδιά για τα Mammoth, γιατί έχουμε δει ότι πολλές φορές ακόμα και λίγοι παίκτες να έρχονται βρίσκουν τους τρόπους. Με τον Τάφλο, ας πούμε, να κάνει μαγικά απέναντι στην Γιουγκοπλάστικα σε ένα παιχνίδι. Και Γιώργο Μακρύ, ναι. Δεν παίζει πάρα πολύ, το είχα πει και στην development αυτό. Δεν παίρνει πολύ χρόνο. Θέλει να έχει το ρόλο του προπονητή και γι' αυτό πολλές φορές κάθεται για να βλέπει τους παίκτες του και να τους λέει τι πρέπει να κάνετε και τι, ας πούμε, να αποφύγετε. Ναι. Γαλανούρα Κούνης, λοιπόν, 7ος όμιλος. Ναι. 2-0. Έχουν κάνει δύο πολύ μεγάλες νίκες με πανικό 71-29 και Metal Warriors 98-45 αντίστοιχα. Mm. Μιλάμε για νίκες Mammoth, όπως λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Δύο νίκες με υπερδιπλάσιο σκορ, πάνω από double score δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις. Ξεκάθαρο φαβορί για τον όμιλο, το λέγαμε και από την αρχή. Δεν έχουν χτυπηθεί πολύ από τραυματισμούς. Δηλαδή, αν τώρα είναι και ο Σικόπουλος είναι και ο Γιώργο Γουλού που ερχόταν και στα πρώτα μάτς, θα μιλούσαμε για πολύ πιο δυνατή ομάδα. Τώρα δεν έχει, δεν ξέρω πώς θα εμφανίζονται. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό. Αυτός ο όμιλος φαίνεται ότι θα κλείσει κάπως έτσι, δηλαδή με ένα-δύο αυτές τις δύο ομάδες. Θα φανεί βέβαια. Ο πανικός δεν έχει την τελευταία δουλέψη. Και ήρθαν τους Metal Warriors, οι
Δεν έχει στις 16 Νάτου με το καλημέρα. Τα έχουμε πει και στο προηγούμενο podcast. Δεν χρειάζεται να μείνουμε πολύ σε αυτό. 8ος όμιλος, Sugar Daddy's 2-0. Είναι αίτητη και στο κύπελο. Και στο κύπελο έχουν ξεκινήσει κάτι παραπάνω από ιδανικά για αυτούς φέτος. 2-0 η Sugar Daddy's, 2-0 και οι Brokers. Μόλις έναν πόντο διαφορά. Νομίζω η πιο βελτιωμένη ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα γεράσει είναι οι Brokers. Έχουν έρθει οι δύο ψηλοί. Μεγάλα και Παναγιώτη. Παναγιώτη και Γάτα, ναι. Παναγιώτη και Γάτα. Τρομερά παιδιά. Ενισχύουν πάρα πολύ αυτή την ομάδα. Ναι. Οι Brokers ψάχνανε, εγώ το έβλεπα από καιρό, ψάχνανε πολύ καιρό κινητήριους μοχλούς. Και αυτοί οι δύο είναι πραγματικά κινητήριοι μοχλοί. Και δεν βρίσκεις έναν, βρίσκεις έναν, δύο στην τιμή του ενός. Έτσι ακριβώς. Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Μάλιστα με τον Παναγιώτη, ο Αντώνης Μαυρομανόλης είναι πολύ ικανοποιημένος, το είχε αναφέρει και στη συνέντευξη. Mm-hmm. Είπε πολύ καλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και εδώ φαίνεται ότι είναι ο ομίλος και απλά περιμένουμε να δούμε ποιος θα βγει πρώτος πάνω κάτω. Ναι. Sugar Daddy's πέρασαν και από τους Zero Pointers, ναι, με 79-45. Ναι. Zero Pointers... Είναι πολύ καλή στο πρωτάθλημα Zero Pointers, είναι πρώτος στον ομίλό τους. Ναι. Μόνο μία ήττα. Zero... έχουν δύο ήττες, εντάξει. Zero Pointers οι οποίοι δεν έχουν παραταχθεί πλήρης και νομίζω, ναι, ότι όταν παραταχθούν θα δούμε μια διαφορετική ομάδα. Ναι, ναι. Και αυτή και η Bricks City Salonica, μια σπόντα τέρα που ήρθε για την development. Ναι, ναι, ναι. Οι Brokers και αυτοί στο 2-0. Ναι. Με τους δύο ψηλούς, όπως προείπαμε, να οδηγούν την κούρσα επιθετικά, mm-hmm, με 28,3 και 16 πόντους αντίστοιχα Παναγιώτου και Γάτος. Πραγματικός Γάτος. Πραγματικά είναι γάτο, είναι γάτο, ψηλός με τη γραβάτα αυτή τη φορά όμως, όχι ο κοντός, όπως λέει το τραγούδι. Ναι. Πέρασαν από Sky's The Limit με 63-80 mm-hmm, οι Brokers. Οι Brokers είναι για μεγάλα πράγματα αυτό. Είναι πολύ ανταγωνιστικοί για τους, και για την Master και για το κύπελο. Ναι, ναι. Είναι. Και έχουν να πέσουν στον καρτάτη εδώ και να κλειδώσει ποιο θα πάρει την πρώτη θέση. Mm. Ναι. Στεφανιά, Timberwolves 2-0. Ναι, ένατος όμιλος. Ένατος όμιλος. Σιγά σιγά φτάνουμε. Εδώ έχουμε μεγάλο τέρμι. Θα έχουμε μεγάλο τέρμι με Bad Boys. Στεφανιά, Timberwolves με Bad Boys. Boys είναι ομάδα development, αλλά πραγματικά στέκεται και η Master εδώ. Οι Bad Boys, για τους Bad Boys, ο Willy Καλμπουρτζής μας είχε δώσει στον τηλεοπτικό φακό πολύ ενδιαφέρουσα αποκλειστικότητα. Ναι. Ότι άπαξ και δεν πάρουν την development φέτος οι Bad Boys και του χρόνου θέλει στην development. Δεν φεύγουν αν δεν σηκώσουν development. Ναι, αλλά έχουν μπει κάποια όρια πλέον και άμα φτάσει στο τελικό ακόμη θα πρέπει να πας, ναι, στη Master, αλλιώς θα κατέβεις. Έχουν μπει όρια στην προκήρυξη και να τη διαβάσουν οι παίκτες. Τους έχουμε κάνει για μισή. Φέτος είναι στα φαβορί οι Bad Boys για να το πάρουν. Ναι. Αλλά τώρα που οι παίκτες έφυγαν κιόλας. Τώρα έχουμε όμως και Jackals, υπάρχουν κι άλλες ομάδες. Έχουν Jackals, υπάρχουν οι Μπασκετόσαυροι. Βέβαια. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες. Θέλω να μην ανοίγουμε πολύ τα πλοκάμια. Και εδώ φαίνεται ότι σε αυτό το τσάδι, τουλάχιστον για το, επειδή μιλάμε για το κύπελο, αυτές οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση. Ναι. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Οι Brick City έχουν να μας πούν την τελευταία λέξη. Οι Toymen έχουν αποκλειστεί, έχουν 0-2. Εντάξει, αυτό αν γίνουν. Νομίζω ότι δεν μαθηματικά νομίζω δεν προλαβαίνει το Toymen. Α δούμε. Δέκατος όμιλος. Πέρασαν οι Στεφανιά Timberwolves από τους Toymen, ναι, 96-74. Ναι. Ένα από τα παιχνίδια που έχουν κάνει οι Στεφανιά Timberwolves κλασικά, που τους βγήκαν τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, έχουν φέρει το χαρτί του λαού φέτος και έχει δέσει το γλυκό πραγματικά. Mm. Έχουν γίνει πολύ, πολύ επικίνδυνοι. Έχουν γίνει πολύ επικίνδυνοι. Νύχια πραγματικά σαν άλλη λύκη. Είδαμε, ας πούμε, στο παιχνίδι αυτό ότι ο Παξεπάνος δεν έπαιξε πολύ, έπαιξε μόλις ένα λεπτό, λιγότερο δηλαδή. Mm. Απλώς το γυλοποιείται ως ένα. Ο Χατζηνικολάου τράβηξε κουπί στην επίθεση. Mm. Αρκετά βαθύ ρόστερ, πράγμα που δεν τους φαίνεται του Στεφανίδα Timberwolves. Δηλαδή, έχουν φέτος, έχουν πολλές λύσεις. Όταν βλέπεις να έχουν φέρει λίγους σχετικά παίκτες. Και εδώ έχουμε πράγματι πατέρα και δύο που μου αρέσει, Κοσκερίδης. Α, ναι, 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 Χρήστος, ναι, ναι, καλά λες, καλά λες. Mm. Λοιπόν. Ωραία. Ναι, όσο έχει ο υπόλοιπος ένατος όμιλος. Δέκατος όμιλος, φορτωμένος. Ναι. Πολύ φορτωμένος. Σιρήνα Παρτουζάν. Σιρήνα Παρτουζάν, τους οποίους δεν τους ξέραμε. Η Παρτούζαν, όπως θέλει να τη λέμε ο Βουλαλάς. Εγώ Παρτουζάν πιστεύω ότι είναι, γιατί είναι από την άλλη ομάδα της Σερβίας. Σωστά. Οπότε εγώ θα τη λέω Παρτουζάν. Δεν τους ξέραμε στο πρώτο podcast. Τα παιδιά θέλουν να με διορθώσουν. Μεγάλη νίκη απέναντι. Δεν τους ξέραμε. Μεγάλη νίκη απέναντι στους Bucks. Κάνανε. Αλλά τους μάθαμε για τα καλά. Ναι. Σιρινιώτες. Σιρινιώτες, βέβαια. Εδώ έχουμε Bucks με Orlando Tragic που θα κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση. Οι Houston Celtics έχουν 0-2, είναι δύσκολο πλέον. Εδώ θα υπάρξει μεγάλη μαγεία τη δεύτερη θέση. Ναι, Σιρινά Παρτουζάν με έχει δει Bucks. Αλλά θα το δούμε. 57-53. Ναι. Παιχνίδι πραγματικά θα μπορούσε να έχει πάει either way, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Ναι. Και πραγματικά στο κύπελο, μία νίκη κάνει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στους ομίλους. Ναι, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι όπως η development ή η master που, OK, κάποιο παιχνίδι δεν θα βγει και έχουμε πάρα πολλά παραπάνω. Είναι πάρα πολύ σφιχτά τα παιχνίδια στο κύπελο, αλλά δεν το παίρνουν όλες οι ομάδες τόσο σοβαρά, πρέπει να σου πω. Ναι, για πες. Ναι. Orlando Tragic με 1-1. Mm.
κατάφεραν να κερδίσουν τους Houston Celtics 56-52. Οι Houston Celtics, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κυκλοφορούν, δεν ψάχνουν τόσο πολύ τα, το κύπελο. Εντάξει, δεν μπορούν να κυνηγήσουν κάτι πλέον. Αλλά ναι, δεν ήταν και το κύριο μέλημά τους. Ενδέκατος όμιλος, Golden State και Εύωσμος 2-0. Έχουν κάποιες απουσίες κατά καιρούς, αλλά εδώ πέρα πάνε καλά στο κύπελο. Καφρίτσας 16,6 πόντους. Και ο Γιαννούσης καλός. Όμως από τον πάγκο μερικές φορές. Και ο Ρίκη καλός. Και ο Ρίκη. Σπαθήσε κανένα podcast. Ο πλέον θεαματικός παίκτης ο Ρικάρντο. Ρικάρντο, πού είσαι, σε ψάχνουμε. Πού είσαι, για. Last Dancers 1-0 εδώ πέρα. Last Dancers 1-0. Θα ήταν σε 1-1, εδώ θα υπάρξει μια μάχη. Θα υπάρξει μια μάχη. Οι Airballers. Last Dancers μπορούν να πάρουν την πρόκληση, αλλά θα το δούμε. Οι Airballers με 0-3. Είναι ITT στο πρωτάθλημα. Στην development. Ναι. Και οι Airballers με 0-20 και στα 3 του παιχνίδια. Δεν μπορεί να του υποτιμήσει του Titans. Και εγώ που λέω ότι. Όχι. Dancers. Θα το δούμε. Είναι δυνατή μάχη. Σαλονίκα Titans λοιπόν έχασαν από Golden State Εύωσμο στην αρχή με 81-47. Εντάξει, ξεφεύγουν οι Golden State. Και έχουν το ένα από τους Airballers που ήταν 0-20 το παιχνίδι. Δεν έχουν κάνει βίντεο ουσία νίκη σε παιχνίδι που έχουν παίξει. 12ο όμιλο. Ναι, δεν είναι εκεί στιγμή, αλλά η Puebla του έχει κερδίσει. Έχει 2-0. Του είχε κερδίσει εκείνο το match. Εντάξει, η Puebla έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να βγει πρώτη και είναι Evergreen κατά πάσα πιθανότητα δεύτερη. Θα το δούμε. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον Τέοντι Τίρλα, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Σιγά μην το χάσει. Και τα τρομερά παιδιά των Βουλκάνων εδώ πέρα. Βουλκάνους και αυτοί έχουν fan club. Στα live έρχονται και διάφορα πράγματα. Βουλκάνους πολύ χαβαλέδες. Τους γουστάρω πραγματικά. Ψάχνουν την πρώτη τους νίκη και σε μεγάλη πρόκληση. Κύπελο και σε development. Το 1-1 είναι από τους SKG Sonics από κάτω που επίσης οι SKG Sonics έχουν πάει 20-0 όλα τους παιχνίδια. Έχουν μηδενισμό και στο κύπελο. Οι Never Again οι οποίοι είχαν κερδίσει τους Volcanoes με ιστορική νίκη 95-28, το υψηλότερο ενεργητικό που έχει συνδυαστεί μάλιστα με νίκη για την ομάδα. Έπαιξαν απίστευτα, έπαιξαν με παρόμοιο τρόπο με αυτό που έπαιξαν οι Pistols με τους παίκτες της Manchester στην Elite. Εντάξει, επέδειξαν πάρα πολύ μεγάλη χημεία, αυτοματισμούς όλο το βράδυ, πάσες στο ανοιχτό γήπεδο και τα συναφή. Η τεράστια διαφορά επήλθε ως φυσικό ακόλουθο. 13ος όμιλος έχει πάρα πολύ καλές ομάδες μέσα. 13ος όμιλος. Όλες αυτές οι ομάδες είναι υψηλού επίπεδου. Δραματικά. Υψηλό προδιαγραφών. Phoenix πρώτη με 2-0. Οι Sivirians 1-1. Οι West Bowlers και οι φαβορίτες ακόμα δεν έχουν πάρει την νίκη, έχουν από μία ήττα. Ένα εδώ mix. Θα υπάρξει μεγάλη μάχη. Έχουμε ένα mix στον τρίτο όμιλο, καθώς Phoenix BC πέρσι αγωνίζονταν στην development, Sivirians, οι Sivirians αγωνίζονται στην Master, West Bowlers. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ με την άμυνα, δεν ξέρω αν τους έχεις δει. Ποιους, για ποιους λες? West Bowlers. West Bowlers, ναι, ναι, ισχύει, έχω δει τα βίντεο τους. Ναι. Και οι φαβορίτες BC με 0-1. Ανακατεμένος όμιλος. Ναι, είναι πολύ μεγάλη μάχη, πραγματικά για την πρόκριση. Φαβορίτες... Οι Phoenix έχουν καλύτερη θέση, αλλά θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Ναι, ναι. Εξελιχθεί. Φαβορίτες οι οποίες έρχονται με άρωμα Elite περσινής. Ναι. Φέτος στη Master και αυτή. Καλή είναι, ανεβασμένη είναι. Στο πρωτάθλημα πάνε καλά. Ανεβασμένη είναι. Οι Phoenix BC οι οποίοι ενδεχομένως θα δώσουν. Έχουν χάσει από τους Phoenix με μεγάλη διαφορά οι φαβορίτες. Ο Nets 51. Ναι, ναι, ισχύει. Το θυμάμαι αυτό το μάτς. Phoenix BC οι οποίοι ενδεχομένως να ρίξουν πολύ έμφαση στο κύπελο. Ναι, καθώς... να ρίξουν τα φτερά τους εκεί. Οι τρεις ήττες στη σειρά που έκαναν στη development τους πείραξε πάρα πολύ σύμφωνα με πληροφορίες και on και off the record με κάποιες συζητήσεις που κάναμε. Λοιπόν, ναι, συμπήρνιαν στο 1-1. 14ος και τελευταίος όμιλος. Εδώ έχουμε πραγματικά εδώ έχουμε μάχη. Μάχη. Εδώ είναι η μάχη της πρώτης θέσης. Έχουν κρυθεί τα πάντα σχεδόν. Θα πάρουν και μια γεύση Seattle με τους Tigers για τη μία νίκη. Ναι, δεν την κυρία Κρυσπέτ είναι από μεγάλα φαβορίκια για να πάνε καλά και στην Master League. Ακόμα και για να την κατακτήσουν και την Master. Και θα έχουν μια πρόωρη μάχη εδώ πέρα άτυπα για την πρώτη θέση. Ναι. Που παίζει ρόλο η πρώτη θέση, γιατί ο δεύτερος πέφτει σε πιο δύσκολη διασταύρωση. Έτσι και αν δεν κάνω λάθος με ομάδα της Elite. Οπότε ναι. Πρόωρα ένας από τους δύο θα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι θα πάει. Team DK και Respect, εντάξει, οι δύο ομάδες οι οποίες είναι παντοδύναμες, έχουν τα δικά τους συστατικά και η χημεία είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τις δύο ομάδες, αφότερες. Πολύ καλή χημεία μεταξύ των ομάδων. Οι ομάδες που δεν είναι και πολύ παλιές, ούτε στην Evolution η Team DK, ούτε στη Master. Ναι, αλλά φημί DK. Αλλά φημί DK, οι Respect οι ίδιοι, οι οποίοι δεν άρχισαν να βρουν τη χημεία τους από όταν ήρθαν στη διοργάνωση. Ναι. Με παίκτες έμπειρους και οι δύο ομάδες θα τα δούμε όλα αυτά. Πολύ καλή ώρα μάχη θα είναι αυτή. Πολύ μεγάλες νίκες κιόλας. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πολύ ωραίο μάτς. Πολύ μεγάλες νίκες για Team DK και Respect αντίστοιχα.
Okay. Μία ώρα. Νομίζω πολύ καλά κράτησε. Νομίζω πολύ καλά κράτησε. Εντάξει, πήραμε και δύο μαζί να τα πούμε. Βεβαίως, double trouble. Keep elite. Πρέπει να ζητήσουμε παραπάνω λεφτά, όχι πλάκα. Όχι, εντάξει. Νομίζω καλά είμαστε. Όχι, καλά είμαστε. Μία ώρα λοιπόν σας κάναμε παρέα. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Αγαπημένος Γεράσιμος Αθάνατος. Αγαπημένος, πιο αγαπημένος Γιώργος Ξανθιώτης, Γιωργάρας. Ευχαριστώ πολύ που συνεργαστήκαμε για μία ακόμα φορά. Δίνουμε και το χέρι. Αν είχαμε webcam, το τελειώσαμε. Ευχαριστούμε λοιπόν που είσαστε μαζί μας για μία ακόμα φορά. Ευχόμαστε να είστε καλά, να το ερμηνεύσετε όπως πρέπει για εσάς το καλά. Και να προσέχετε τώρα που έχει κρύο, να μην κρυώσετε. Σαν εμένα. Να μας κρυώσετε. Να μην μας κρυώσετε. Ναι, για εμάς ενδιαφέρομαι, όχι για εσάς. Όταν λέω ότι να μην μας κρυώσετε, να μην μας κρυώσετε εσείς πολύ αγαπημένα μας παιδιά. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Παιδιά, όχι μην πάρετε. Τόσο σε Γιωργάρα, τόσο σε. Λοιπόν, χαιρετούμε. Χαίρεσαι. Χαιρετούμε από τη Σόνη Καρίνα, να είστε όλοι καλά και όλες. Γεια και χαρά. Γεια σας.